Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όλα Ελλάδος 7 στο Open, 3η σήμερα 24 του Σεπτέμβρη, με πολύ μεγάλο και έντονο και πλούσιο απεργιακό δελτίο και πολλά θέματα να έχουμε στην επικαιρότητα. Αυτό που κυριαρχεί, βέβαια, πρέπει να το πούμε. Ακριβώς, το μεγάλο κανόνι της Thomas Cook. Πρώτο θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο, αφορά σε εκατομμύρια, αν θέλει, τουρίστες, Άκη, που ταξιδεύουν και χρησιμοποιούν την εταιρεία αυτή. Αφορά και στη χώρα μας, δυστυχώς, πάρα πολύ. Θα τα δούμε, θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά μας, Κρήτη, Κέρκυρα, που οι ξενοδόχοι εκεί, τι να πω, καμπανάκι, αγωνία. Κοίταξε, μιλάνε για μια ζημιά της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, με όλα τα παρεπόμενα και τους ομόκεντρους κύκλους, γιατί βάλε τους πισινάδες που πήγανε και κάνανε εργασίες στα ξενοδοχεία και τους είπανε θα σας πληρώσω όταν με πληρώσει Thomas Cook. Βάλε τους ηλεκτρολόγους, βάλε τους ξενοδόχους που πήρανε δάνεια για να ανακαινήσουν το ξενοδοχείο τους. Βάλε αυτούς που είχαν αποκλειστικές συμβάσεις, αποκλειστικά συμβόλαια με την Thomas Cook. Μιλάμε για έναν κολοσσό και τα καταραίει ένας κολοσσός. Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές και πολυεπίπεδες. Ξενοδόχος στην Κρήτη λέει ότι η ζημιά του άγγιξε και τα 650.000 ευρώ. Μεγάλη αγωνία και για τους εργαζόμενους. Σωστά. Στα τουριστικά καταλήμματα. Σωστά. Και τις μεγάλες ξενοδοχειακές. Ενδεχομένως κόσμος να απολυθεί. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία η Thomas Cook. Υπάρχουν και οι ουρές των Βρετανών, αλλά και των υπολείπων τουριστών που προσπαθούν να. Εδώ. Κοίτα. Εδώ, κοίτα εικόνα στα αεροδρόμια. Άνθρωποι στον αέρα ουσιαστικά, γιατί μπορεί να ενεργοποιήθηκε η ασφαλιστική δικλίδα της Βρετανικής πολιτικής αεροπορίας, που καλύπτει τα έξοδα και τις διαμονής, ναι, και του επαναπατρισμού, αλλά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το κανόνι και μετά, και όχι στο μέσο διάστημα, και εκεί δημιουργούνται οι πάρα πολύ μεγάλες τρύπες οικονομικές. Κατά τα άλλα, από χθες είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού των ανθρώπων αυτών. Χθες είχαμε και την ευρεία σύσκεψη και εδώ, στη χώρα μας, ήταν επικεφαλής φυσικά της σύσκεψης ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας, με τη συμμετοχή και του κύριου Βρούτση για τους εργαζόμενους, όπως είπαμε. Σωστά. Φυσικά τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, και αρμόδιους υφυπουργούς. Έτσι, ναι, και σε εμάς εδώ πέρα, και μας περιέγραψε το μέγεθος του προβλήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αναλυτικά. Μας λέει η Γεωργία Ιλνάδου, καλημέρα στα παιδιά στο Κοντρόλ, στη Γεωργία Τιλνάδου, στο Βάγιο Τολάχο Δημητρόπουλο. Καλημέρα στα όλα τα παιδιά της εκπομπής που στηρίζουν από πίσω, γιατί η εκπομπή δεν είναι μόνο τα δύο παιδιά εδώ πέρα. Είναι πολλής κόσμος πίσω από εμάς που φροντίζει να βγαίνει αυτό το τρίωρο, το ενημερωτικό. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Εδώ μου μιλάει ο κύριος Βάνιας. Πλάνο Θεσσαλονίκης, λέει η κυρία Λινάδου, πολύ ωραίο. Περνάει να το δούμε, από Θεσσαλονίκη, ωραίο πλάνο. Έχεις Αργυριάδου. Κοίτα, ωραίο πλάνο είναι η Αργυριάδου. Η Αργυριάδου είναι αρχικός. Πολύ ωραίο πλάνο, ούτως ή άλλως. Μπορώ, έτσι. Θέλετε όμως να φύγω, κάνε μία, να δείτε αυτό, το φεγγάρι, Βγάλε και μας από την οθόνη. Το φεγγάρι μας στην παραλία. Έτσι όπως σε είδαμε το φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο το φεγγάρι της παραλίας μας. Μπράβο, έτσι όπως σε είδαμε το φεγγάρι. Σε συγκρίναμε, ποιο είναι. Και ρομαντική. Ο Άκης λέει ότι σε συγκρίναμε. Σε συγκρίναμε. Λέμε ποιο είναι πιο όμορφο. Η Αναστασία. Αχ, ευχαριστώ πολύ, Άκη. Ή το φεγγάρι δίπλα της. Λοιπόν, καλημέρα, Αναστασία μου. θα τα πούμε σε ένα λεπτό και για τα επαργιακά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε μεγάλο να ξεκινήσουμε. Θέμα η απεργιακή κινητοποίηση, η σημερινή, κατά του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Ναι. Είναι η πρώτη αναμέτρηση. Της κυβέρνησης με τα συνδικάτα, ακριβώς, εργατικό κέντρο ΑΔΕΔΗ. Παραλύει η χώρα και τα μέσα μεταφοράς. Θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και φυσικά και η ποινιό, η απεργία 24ωρη, η οποία ναι μεν κρίθηκε παράνομη, όχι καταχρηστική, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτεργάτες. Επιμένουν και δεν θα κινηθούν τα πλοία μας. Θα τα δούμε αναλυτικά. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, νομίζω. Σωστά. Και φυσικά η Αμερική. Εχθές το βλέμμα στραμμένο. Σωστά. Και στη Νέα Υόρκη. Σωστά. Να το πούμε. Οι συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, τα όσα είπε και για το κλίμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας, παρακαλώ πολύ. Τα τηλέφωνά μας 211-212-2146. 211-212-2304 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τις δικές σας παρατηρήσεις και τις καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Και τα email μας, φυσικά, oraelados7@tvopen.gr και στο Facebook oraelados7, στη σελίδα μας, προκειμένου να μας στείλετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και τα όποια προβλήματα τυχόν αντιμετωπίζετε. Θυμίζω ότι σήμερα η απεργία έχει τη σφραγίδα της ΑΔΔ, γιατί η ΓΕΣΕΕ δεν μπορεί. Με αυτά που αντιμετωπίζει η ΓΕΣΕΕ μέσα
Το μπάχαλο που γίνεται μέσα στη ΓΕΣΕ. Η σφραγίδα της ΑΔΔ και των εργατικών κέντρων, έτσι, Αθήνα Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Σωστά. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη να δούμε τι γίνεται, ποιο είναι το απεργιακό δελτίο, να μας τα δώσει αναλυτικά, να ξέρει ο κόσμος πώς θα κινηθεί ή πώς δεν θα κινηθεί. Γεια σου, Ελευθερία μας, καλημέρα. Καλημέρα, Άκη, καλημέρα. Τώρα δεν θέλω να σας αγχώσω, πάντως η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους. Δηλαδή, εμείς βρισκόμαστε τώρα στα σύνορα Βρυσιλίων και Χαλανδρίου και τα αυτοκίνητα έχουν κάνει μια μικρή ουρά, όχι το απελπιστική, αλλά είναι κάπως μεγάλη. Mm-hmm. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο στο εξής. Εγώ βρίσκομαι μπροστά από το μετρό. Είναι κλειστό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα δρομολόγιο στο μετρό. Όπως λέει και η ανακοίνωση, μετρό θα υπάρχει μόνο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Πρόκειται για στάση εργασίας και όχι 24-ωρη απεργία, όπως θα κάνει το τρόλεϊ, τα λεωφορεία και ο ΙΣΑΠ. Επίσης, στάση εργασίας από τις 8 μέχρι τις 10 θα έχει και το τραμ. Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να ενημερώνεται, να μπαίνει στα site είτε του μετρό είτε του τραμ, να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν και τροποποιήσεις, ποτέ δεν ξέρουμε. Ωστόσο, μέχρι στιγμή στα στοιχεία αυτά είναι τα δεδομένα μας. Να πούμε επίσης ότι το τραμ λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 11. 7 με 11 το τραμ. Να σας πω, Άκη, η ανακοίνωση που έχω εγώ δίπλα μου είναι 8 με 10 για το τραμ. Άρα μπορεί όντως να έχουμε κάποια τροποποίηση. Και όχι 7 με 11. Αλλάξανε στη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό είπα, καλό είναι ο κόσμος να ενημερώνεται και όλες αυτές τις ιστοσελίδες των μέσων μαζικής μεταφοράς, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Σωστά. Λοιπόν, το μετρό με το οποίο κινούνται οι περισσότεροι, μας είπες ότι θα κινηθεί 9 με 9, θα κινηθεί 9 με 9, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Ενώ δεν θα υπάρχουν δρομολόγια στα τρόλι, στα λεωφορεία και στον ηλεκτρικό, στον ΙΣΑΠ δηλαδή. Επίσης, δεν θα υπάρχουν δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, μέχρι τη Δουκή της Πλακεντίας. Έτσι ακριβώς. Δεν θα υπάρχουν δρομολόγια ούτε από ούτε προς το αεροδρόμιο. Και να προσθέσω, προηγουμένως είπατε ότι ποινιό σήμερα δεν θα υπάρχουν δρομολόγια πλοίων, παρότι κρίθηκε παράνομη οι ναυτεργάτες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας δεν θα βρίσκονται στα πόστα τους. Επίσης, σήμερα απεργούν καθηγητές και δάσκαλοι, οπότε τα σχολεία θα είναι κλειστά. Απεργία θα προχωρήσει και η ΠΟΕΔΗΝ και το ΕΚΑΒ και τα κέντρα υγείας, ενώ θα υπάρξει στάση εργασίας και στους δημοσιογράφους από τις 12 μέχρι τις 3. Έχει κάποια κινητοποίηση, συγκέντρωση. Εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα ότι στις 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Αθηνών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση κάτω στο κέντρο της Κλαθμόνος στις 11 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως. Οπότε καλό είναι όσοι δεν έχουν δουλειά, όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις κάτω στο κέντρο της Αθήνας, να μην κατέβουν, καθότι η κίνηση θα είναι αυξημένη. Ναι. Και στις 10.30 το πάμε. Ναι. Και στις 10, ναι. Στις 11 το υπαλληλικό. Ως ήθιστε. Σωστά. Άρα λοιπόν, κοντολογείς από τις 10 το πρωί το κέντρο της Αθήνας θα είναι μπλοκαρισμένο. Από τις διαδηλώσεις, από τις συγκεντρώσεις, από την κινητοποίηση ενάντια στον αναπτυξιακό νόμο, κυρίως στο εργασιακό του κομμάτι, γι' αυτό αντιδρούν οι εργαζόμενοι. Να πάμε και στην Αναστασία Αργυριάδου γρήγορα να μας πει πώς θα κινηθούν τα μέσα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις συγκεντρώσεις να μας ενημερώσει. Ναι, Αναστασία. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, στις 10 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη λόγω των συγκεντρώσεων. 10 ακριβώς στην Καμάρα, έξω κοινοβουλευτική αριστερά, προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης. 10:30 το πάμε, ενώ μισή ώρα αργότερα στο άγαλμα του Βενιζέλου το πάμε, μισή ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο ή εδώ. Έχουμε λοιπόν τρεις παράλληλες συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από ό,τι καταλαβαίνετε τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα είναι πολλά. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ κινούνται κανονικά. Το Συνδικάτο των Εργαζομένων δεν ανακοινώσει τη συμμετοχή λοιπόν στην 24-ωρη απεργία. Έτσι τα δρομολόγια από το πρωί γίνονται κανονικά. Τα υπόλοιπα προβλήματα είναι γνωστά. Πανελλαδικά, εκπαιδευτική, τραπεζική και τα πλοία δεμένα στα λιμάνια. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στην Θεσσαλονίκη, όπου και αυτή θα παραλύσει από την 24-ωρη απεργία. Αναστασία, μια και σε έχουμε κοντά μας. Από τις 12 το μεσημέρι έχουμε στάση πάμε εργασίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το προσφυγικό, γιατί
Είχαμε καραβάνια μεταναστών και στην Εγνατία. Έχουμε, καταγράφεται, δραματική αύξηση των ροών. Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Πολύ σωστά. Χθες λοιπόν το μεσημέρι στην Εγνατία οδό, στο ύψος το Δερβαίνη, ένα καραβάνι περίπου 100 προσφύγων είχε αποβιβαστεί σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες από αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες. Άρχισαν λοιπόν οι μετανάστες να προχωρούν πεζή προς τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι έλεγαν, ήθελαν να φτάσουν στην πλατεία Αριστοτέλους. Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 16 από τους 100 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο των διαβατών, στο κάμπ των διαβατών. Ωστόσο, οι ροές μεταναστών είναι καθημερινές και στη Βόρεια Ελλάδα. Έρχονται από τον Εύρο, από την Τουρκία. Είχαμε και στην Ξάνθη, μάλιστα, χθες μια καταδίωξη ενός αυτοκινήτου, ενός πολυτελή αυτοκινήτου που μέσα μετέφερε μετανάστες. Και το πρόβλημα είναι πολύ έντονο με τους μετανάστες και στη Βόρεια Ελλάδα. Άσχασε, όπως σας ευχαριστούμε πολύ και εσένα και την Ελευθερία της Σπυράκη για το ρεπορτάζ σας. Πάμε να δούμε τι κύριο θα κάνει σήμερα. Ναι. Πάμε στον κύριο Αχώ. Καλημέρα στον κύριο Παντινάκη, στον κύριο Σταμπουλή, στην κυρία Αξιώτη. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Καλημέρες, καλημέρες. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Υπομονή όσοι θα μετακινηθείτε και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξαναλέμε ότι από τις 10 το πρωί τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι δεν το λέμε κάθε φορά, όσοι δεν έχετε πολύ σημαντικές δουλειές, ασφαλώς κι εσείς θα επιλέξετε να μην βγείτε από το σπίτι σήμερα, να μην κινηθείτε στο κέντρο τουλάχιστον. Γιατί και λόγω των συγκεντρώσεων και λόγω του μεγάλου όγκου των αυτοκινήτων που θα κινηθούν, σωστά, θα είναι απροσπέλαστο. Έτσι, θα ζοριστείτε πολύ. Γεια σου, Κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και σήμερα θα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα από πλευράς καιρού. Έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μας. Θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Έρχονται καταιγίδες και θέλει προσοχή. Εδώ στην Αττική δεν θα επηρεαστούμε τόσο. Λίγο προς το απόγευμα θα έχουμε μια μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, χωρίς όμως να έχουμε προβλήματα. Εδώ τώρα παρατηρούμε την τελευταία εικόνα του μετρολογικού δορυφόρου. Παρατηρήστε ότι αυτό εδώ είναι το σύστημα κακοκαιρίας στο ψυχρό λοιπόν μέτωπο, που σιγά σιγά αρχίζει και σαρώνει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Ήδη έχουμε αρκετές συννεφιές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας μας και εκδηλώνονται και ισχυρές καταιγίδες στη βορειοδυτική χώρα, όπως επίσης και μέσα εδώ στο κεντρικό Ιόνιο και προς τη δυτική Στερεά. Σιγά σιγά κατευθύνονται αυτά τα μέτωπα καταιγίδων. Θέλει μια προσοχή η σημερινή μέρα. Ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να δούμε στην επόμενη μας κάρτα πώς δίνει ο μετρολογικός δορυφόρος αυτή τη στιγμή τις βροχοπτώσεις. Αυτό λοιπόν που είπαμε προηγουμένως. Εδώ λοιπόν στο κεντρικό Ιόνιο έχουμε ένα πυρήνα καταιγίδων που έχει ήδη αναπτυχθεί. Κινείται σιγά σιγά ανατολικότερα και θα επηρεαστεί τις επόμενες ώρες η δυτική χώρα, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος. Για παράδειγμα, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, όπως επίσης εδώ χαρακτηριστικά στον πύργο Ηλίας και στην Πάτρα, αλλά και προς την Καλαμάτα. Χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες. Θα πέσει αρκετό νερό σε μικρόχρονικό διάστημα. Ο δεύτερος πολύ ισχυρός πυρήνας που έχει αναπτυχθεί είναι στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας και εκεί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές βροχές σε καταιγίδες. Μαζί με τη Θεσσαλία, σιγά σιγά τα συστήματα αυτά μετατοπίζονται ανατολικότερα. Θα αντιμετωπίσουν το θερμαϊκό. Έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές και μες στο Ιόνιο αλλά και στην περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι πυρήνες καταιγίδων θα πάρουν περισσότερη ενέργεια και θα αναποθέσουν αυτό το νερό με μεγάλη, ας πούμε, ραγδαιότητα, με μεγάλες ραγδαιότητες και χρειάζεται έτσι μία προσοχή. Πάμε να δούμε και πού έχουμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή πού έχουμε τους κεραυνούς, τις καταιγίδες. Παρατηρήστε αυτό λοιπόν που λέγαμε στο κεντρικό Ιόνιο, έχουν αναπτυχθεί οι πυρήνες καταιγίδων, όπως επίσης και προς τα βορειοδυτικά της χώρας μας. Όλο τώρα αυτό το σύστημα σιγά σιγά μετατοπίζεται ανατολικότερα. Καθώς όμως μετατοπίζεται ανατολικότερα, συναντάει την οροσειρά της πίνδου που λειτουργεί σαν ένας φράχτης. Οπότε στην ουσία αποδιοργανώνεται το σύστημα για να ξαναοργανωθεί όταν θα περάσει πάλι μέσα στο Αιγαίο για να πάρει πάλι ενέργεια και να δώσει αρκετά μεγάλα ύψη βροχής στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που χρειάζεται να δείξουμε μεγάλη προσοχή σήμερα. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά από το μετεωρολογικό μας μοντέλο με τους χρωματισμούς αποτυπώνται τα ύψη βροχής. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί το σύστημα αυτό πρέπει να πάρει ενέργεια, χρειάζεται να πάρει ενέργεια και υγρασία από τη θάλασσα που αυτή τη στιγμή περίπου στο Ιόνιο βρισκόμαστε στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και στο βορειοδυτικό αλλά και νοτιοανατολικό Αιγαίο γύρω στους 25 με 26. Αυτές είναι οι περιοχές που θέλουν έτσι μία προσοχή, γιατί εκεί το σύστημα θα ανατροφοδοτηθεί και θα πάρει περισσότερη ενέργεια. Και άρα λοιπόν εκεί περιμένουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Και πάμε να δούμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα ποιες περιοχές χρειάζονται λοιπόν προσοχή. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι επόμενες ώρες μέσα στο κεντρικό Ιόνιο, αναφερόμαστε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, μεγάλη προσοχή, θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρόχρονικό διάστημα. Τις επόμενες ώρες, καθώς θα μετατοπίσουν ανατολικότερα τα φαινόμενα αυτά, θα επηρεαστεί η Δυτική Στερεά, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και η Άρτα. Αυτές εκεί οι περιοχές μπαίνουν, ας πούμε, σε επικινδυνότητα μεγάλη λόγω και της μεγάλης αστάθειας που θα μεταφέρει το σύστημα αυτό
καθώς θα πλησιάσει τις ακτές, ας πούμε, της δυτικής χώρας, όπως επίσης και η δυτική, βορειοδυτική Πελοπόννησος, αλλά και μέχρι εδώ την Καλαμάτα. Τα φαινόμενα αυτά θα κρατήσουν μέχρι και αργά το μεσημέρι. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, καθώς το σύστημα αυτό θα μετατοπίσει ανατολικότερα, θα επηρεαστούν περιοχές που βρέχονται κυρίως από το βορειοδυτικό Αιγαίο, αυτό που πάμε λοιπόν προηγουμένως. Και άρα λοιπόν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, πιθανόν η βορειοανατολική Στερεά, αλλά και η περιοχή της Χαλκιδικής. Χρειάζεται λοιπόν εκεί να δείξουμε και εκεί δηλαδή μια προσοχή από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες. Και από το βράδυ και μετά, καθώς το σύστημα πλέον θα έχει περάσει μέσα στο Αιγαίο, θα επηρεαστεί κυρίως το ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο και μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι. Μεγάλη προσοχή εδώ προς την περιοχή της Ρόδου, στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο, όπως επίσης εδώ η Σάμος, η Χίος. Θέλουν έτσι μια προσοχή οι περιοχές αυτές, γιατί βρέχονται από θάλασσες που έχουν κρατήσει θερμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουν αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασιακές τιμές και άρα το σύστημα αυτό θα αποκτήσει μεγαλύτερη αστάθεια καθώς θα περάσει πάνω από αυτές τις επιφάνειες και θα δώσει φαινόμενα με μεγάλες εντάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά για την περιοχή της Αττικής, να πούμε δύο λόγια: ότι προς το απόγευμα θα πυκνώσουν οι συννεφιές. Θα έχουμε εδώ και εδώ κάποιες τοπικές βροχές σε καταιγίδες με έφαση τα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν φαίνεται τα φαινόμενα βέβαια να είναι πολύ έντονα, οπότε χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, αλλά θα είναι πρόσκαιρο δηλαδή το πέρασμα αυτό και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Αλλά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε περισσότερες βροχοπτώσεις προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή σήμερα να περάσει, σημερινή μέρα να περάσει από το σύστημα κακοκαιρίας. Βελτιώνει το καιρός αύριο. Μια πρόσκαιρη διαταραχή έχουμε την Πέμπτη. Κάτσε, γιατί εδώ. Ζευγάρι βέβαια. Λέει ψάχνει γυμνούς σερβιτόρους για το γάμο του. Τι να τους κάνει τους γυμνούς σερβιτόρους. Δεν ξέρω. Έλατε. Για πάμε. Και πού να γίνει ο γάμος, να μάθουμε. Τα κρατάνε μόνο το δίσκο. Και πού θα γίνει ο γάμος. Για πάμε. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ενθουσιασμός δημάρχων με υποψηφιότητα Κυρίζογλου. Δεκάδες δήμαρχοι στοιχίζονται πίσω του για την Προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Αυτά. Με τον πάμε. Τύπο μας. Ο Γιάννης Σαραντάκος. Με το ρεπορτάζ του, με τα σχόλιά του. Πει πολλά. Πάμε. Θα πούμε μετά τις ιστοσελίδες, κυρία Λινάρδου. Σας άκουσα. Πάω στο Γιάννη, μας περιμένω ο κύριος Γιάννης μου. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά. Πολλά και ποικίλα έχουμε να πούμε σήμερα, πολιτικά και όχι μόνο. Πάμε από τα πολιτικά, γιατί η καρδιά της κυβέρνησης χτυπάει στις ΗΠΑ. Τα ξημερώματα στη 1:30 θα γίνει το πολύ συζητημένο πρώτο ραντεβού του κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι είναι μια ατζέντα που θα έχει τα πάντα. Επενδύσεις, και δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρουμε πρώτα σε επενδύσεις. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο νεύμα, στο σήμα, στο μήνυμα του πλανητάρχη για την επένδυση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί με μία κίνησή του να στείλει πολλούς επιχειρηματίες, Αμερικανούς και όχι μόνο, στη χώρα μας. Θυμίζω ότι είπαμε και χθες, είναι τέτοια η ισχύς του που με ένα tweet έχει ρίξει την τουρκική λίρα ούτε ξέρω πόσο τις 100, 7-8% του τελευταίου χρόνου. Άρα νομίζω ότι το πρώτο του, ένα από τα βασικά θέματα θα είναι το θέμα του επενδυτικού. Αυτό δείχνουν και τα ραντεβού που έχει και οι συναντήσεις που έχει, πέραν από τους ηγέτες δηλαδή που συναντά στο περιθώριο της συνόητης. Σας έλεγα χθες ότι έχει ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού με την Goldman Sachs. Μιλάμε για μια πολυεθνική που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος. Είναι σε άλλο κλίμα πάντως η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη από αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Είμαστε σε άλλο επίπεδο πια, σε άλλη πίστα, σε άλλη σελίδα. Προφανώς. Συνεπώς μπορεί να συζητήσει και για επενδύσεις και για ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν τους έχουμε δώσει και λίγα. Ακριβώς. Εδώ που τα λέμε, δεν Ακριβώς. έχουμε περάσει και λίγα. Έχουμε βγει σε ένα ξέφωτο όμως. Είμαστε σε άλλη κατάσταση. Και είναι η ώρα του. Είπες, δώσαμε. Τώρα πρέπει να πάρουμε κιόλας. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Στα υπόλοιπα, νομίζω το προσφυγικό θα είναι βασικό θέμα των συζητήσεων και βεβαίως η τουρκική προκλητικότητα. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα και στο ραντεβού του που θα έχει το ξημέρωμα αύριο στη 1:30. Αλλά και με τον Ερντογάν. Και με την συγκυρία γενικότερα και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί έτσι μεταξύ ανάμεσα σε Ερντογάν και Τραμπ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια και με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ξέρει καλύτερα προφανώς, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι ο Τραμπ έχει μια αλλοπρόσαλη τακτική απέναντι στην Τουρκία. Μοιάζει στη μια κρύο, λες και εσύ, για το κρύο, για του έχει κάνει πολλά ο Ερντογάν με το φλερτ που έχει εξελιχθεί σε έρωτα με τον Πούτιν. Το έχει ανεχθεί αυτό. Ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει παρά την πίεση που του ασκείται. Εξακολουθεί να χαϊδεύει τον Τούρκο πρόεδρο και αυτό καταλαβαίνετε ότι δίνει ένα μεγάλο θάρρος. Όχι στον Χογιάτη, στον Ερντογάν. Σωστά. Ναι. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση για το κλίμα. Αναφέρθηκε στο μάτι. Να σου πω μια φράση μόνο, με συγχωρείς, επειδή είπαμε για το προσφυγικό. Χθες με ρωτήσατε και κάναμε μια συζήτηση για το πώς θα εμπλακεί ο στρατός στο θέμα της αντιμετώπισης προσφυγικού. Έκανα ρεπορτάζ. Δύο πράγματα. Θα υπάρχει ενεργοποίηση παλιών παρατηρητηρίων που είχε ο στρατός
στα νησιά μας και τα οποία είχαν καταργηθεί, θα λειτουργήσουν και πάλι για να υπάρξει παρατήρηση και θα δώσουν πλωτά στο λιμενικό για να ενισχυθεί η δύναμη του λιμενικού. Βέβαια, πάνω στα πλωτά του στρατού θα είναι λιμενικοί, όχι στρατιώτες. Λιμενικοί. Διότι θα είναι για αστυνόμευση και όχι για επέμβαση. Ναι. Το λέω για να είμαστε απολύτως εντάξει με την ιστορία. Επίσης, ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 5 νέα πλώτα του λιμενικού πλέουν προς το Βορειοανατολικό Αιγαίο για να ενισχυθεί και έτσι περαιτέρω η αστυνόμευση, οι περιπολίες εκεί στην περιοχή. Πάντως, πέρα από αυτό το σημαντικό ραντεβού που είχε χθες ο κ. Μητσοτάκης, ήταν και με τον Έντι Ράμα, που για ακόμη μια φορά έθεσε το θέμα των ελληνικών περιουσιών. Βεβαίως. Έτσι, της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Το είχαμε φρενάρει τότε, σας θυμίζω, προς τιμήν του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ήταν ενιαία η γραμμή Τσίπρα, Μητσοτάκη, γεννηματά, με διάβημα στις Βρυξέλλες και φρέναρε ο Ράμα αυτό που είχε κάνει να κατάσχει ουσιαστικά τις περιουσίες με ένα διάταγμα, σας θυμίζω. Ναι. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Σάλπαζε. Ακριβώς. Ναι, και εκεί προς τιμήν το ελληνικό πολιτικό σύστημα συνεννοήθηκε. Πήγανε με μία γραμμή στις Βρυξέλλες και πάγωσε όλο το πράγμα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη για το κλίμα, γιατί αναφέρθηκε στο μάτι, μίλησε και για τις διακινητικές μονάδες και ανακοίνωσε και μία μεγάλη διάσκεψη το 2020 στην Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε. Δεδομένου ότι υπήρχαν λυσσασμένοι άνεμοι, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στο μάτι όπου κατέστη ανεξέλεγκτη. Οι άνθρωποι έτρεχαν για τις ζωές τους, 102 δεν τα κατάφεραν και απεβίωσαν μέσα σε αυτή την πυρήνη κόλαση που διήκησε λιγότερο από 4 ώρες. Η καταστροφή στο μάτι έφτασε στον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και ήταν άμεση η σχέση του με την κλιματική αλλαγή που βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Για το μάτι έκανε μεγάλη αναφορά στο μάτι και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Και η ανακοίνωση για τις ελληνικές μονάδες, μην το προσπεράσουμε. Πράγματι, το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων βοηθάει, διότι ο λιγνίτης πια δεν χρησιμοποιείται πουθενά στον κόσμο σχεδόν. Και εμείς, ως γνωστόν, η ΔΕΗ παράγει κυρίως ρεύμα από λιγνίτη και μόνο. Θυμίζω ότι έγινε και διαγωνισμός για την πώληση των ελληνικών μονάδων. Δεν υπήρξε κανένα ενδιαφερόμενο βεβαίως, έτσι. Σταυράχια. Φυσικά. Σταυράχια. Δεν αγοράζει, δεν υπάρχει. Σταυράχια. Πια δεν υπάρχει. Τσακωνόμασταν για την μικρή ΔΕΗ και πήγαμε στον άλλο διαγωνισμό που και αυτό έπεσε σταυράχια. Ακριβώς. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, να σας τα πω εντάχει και τα υπόλοιπα θέματα που έχουν ενδιαφέρον και αν θέλετε να συζητάμε και στην πορεία. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, η ιστορία με τους ξενοδόχους στην Κρήτη και όχι μόνο. Ανακοίνωσαν κάποια μέτρα. Ακόμα δεν έχουν εικόνα πλήρη για τη ζημιά. Θα δούμε τι θα γίνει και με το τέλος διαμονής. Αυτά συζητήθηκαν. Τέλος διαμονής. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη. Νομίζω θα γίνει και άλλη σύσκεψη σήμερα. Τα πρώτα μέτρα έγιναν θετικά δεκτά από τους ξενοδόχους. Νομίζω δεν θα είναι τα μόνα. Διότι ακόμα δεν έχουν ούτε στην κυβέρνηση ούτε οι ξενοδόχοι την πλήρη έκταση της ζημιάς που έχουν υποστεί. Φοβούνται οι ξενοδόχοι. Θα έχουμε σε λίγο και εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ να συζητήσουμε αυτό που περιγράφεις. Ναι. Διότι οι άνθρωποι από χθες έχουν πει πάρτε μέτρα. Ναι. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Και είναι η ζημιά, Ντόρα και Άκη, μεγάλη για τις ακυρώσεις που πιθανώς να υπάρξουν. Μέχρι στιγμής έχουν κάνει ταμείο για το τι έγινε. Φανταστείτε τώρα δωμάτια, δεκάδες, εκατοντάδες δωμάτια, τα οποία θα μείνουν άδεια για το Σεπτέμβριο. Και μην ξεχνάμε ότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας καλύπτει τα έξοδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το λιχέτο, η πτώχευση και μετά. Βεβαίως. Στο μεσοδιάστημα είναι όλα στον αέρα. Και θυμίζω ότι η Thomas Cook πλήρωνε με δίμηνη καθυστέρηση, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν μείνει απλήρωτοι από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Γιατί θεωρητικά, τυπικά μάλλον δεν είχε σε πτώχευση η εταιρεία, ήταν από χθες. Τυπικά και ουσιαστικά σε πτώχευση. Ναι. Καλά νέα για την κυβέρνηση, είπαμε και τον πονοκέφαλο. Καλά νέα για την κυβέρνηση από τα ραντεβού με τους θεσμούς. Τρόικο, όπως θέλετε, πείτε. Τι γίνεται με τις 120 δόσεις, έχεις εικόνα, θα δώσουν ναι, okay, θα για δώσουν την το OK για την παράταση. Φαίνεται ότι έχουν πιστεί ότι αφού μπήκαν στο χώρο και οι τροϊκανοί για τις 120 δόσεις θα χορέψουν λίγο παραπάνω, κανένα μήνα. Το πράγμα δεν πάει πάρα πολύ καλά στις 120 δόσεις. Περιέργως για την κυβέρνηση δεν έχουν συμμετοχή μεγάλη. Σκέφτονται να κάνουν και κάποιες μίνι αλλαγές. Ίσως μείωση ακόμα περισσότερο του επιτοκίου. Σκέφτονται να το κάνουν πιο ελκυστικό. Καλά νέα λοιπόν για τις 120 δόσεις. Καλά νέα ότι ανεβαίνει από η 12μηνη πάγια ρύθμιση, θα πάει στις 24 μήνες. Σημαντικό επίσης.
καλά νέα για αυτούς που έχουν να κληρονομήσουν. Από 24 δόσεις θα πάει στις 48. Θυμίζω πέρσι, το είχαμε παρακολουθήσει όλοι. Είχαμε το κύμα της αποποίησης. Σου άφηνε στο χωριό. Δεν κληρονομώ. Δεν το θέλω, παιδιά. Πάρετε το διαφορία. Με αποτέλεσμα μια περιουσία να μείνει στα αζήτητα, διότι και το ελληνικό δημόσιο δεν είναι διαχείριση ακινήτων. Σωστά. Άρα έχουμε καλά νέα από εκεί, νομίζω στην πορεία θα τα πούμε. Ραντεβού στο τραπέζι. Βεβαίως. Πάμε. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και. Γιατί δεν θες να δώσουμε. Τι έχουμε. Το διαγωνισμό. Πάμε να δώσουμε το, λοιπόν, το διαγωνισμό. Έχουμε μια δωρεάν επιταγή των 3.000 ευρώ από την Greco Strom. Η Greco Strom, αμιγώς ελληνική εταιρεία που 55 χρόνια τώρα επενδύει στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων και κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Μπορείτε να δείτε όλα τα καταστήματα της Greco Strom σε Ελλάδα και Κύπρο στο www.grecostrom.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε ολοκένουργιο κατάστημα. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Και μην ξεχνάτε την κλήρωση για το νέο πανέμορφο Opel Corsa 1400 χημικά, 90 άλογα, πεντάθυρο, με ασημή με αταλικό χρώμα, αξίας 13.500 ευρώ. Διεκδικήστε το τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήστε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε μήνυμα στο 14999 γράφοντας Open, αφήνοντας κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Προς το παρόν αυτά, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με πολλά και περισσότερα θέματα. Τώρα Ελλάδος 7. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, τώρα Ελλάδος 7, εδώ στο Open. Καλημερίζουμε κοντά μας, όχι καλησπέριζουμε, τον κύριο Κλάψη, τον πολιτικό επιστήμονα και καθηγητή διεθνώς δικαίου. Καλημέρα κύριε Κλάψη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και ξανά και στον Γιάννη Σαλαντάκο εδώ στο τραπέζι. Πάμε στα βασικά θέματα των μεγάλων ιστοσελίδων να δούμε ποια θέματα κυριαρχούν. Πριν συναντήσουμε τον Μιχάλη Γνατίου στη Νέα Υόρκη να μας πει το παρασκήνιο των όσων συμβαίνουν εκεί. Ξεκινάμε από το έθνος.gr, συντάξεις. Πώς αυξάνονται τα ποσά για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια. Το βασικό θέμα στην κεντρική σελίδα του έθνους.gr. Πάμε στο πρώτο θέμα. Χρεοκοπία Thomas Cook. Οι ανταγωνίστριες τουριστικές εταιρείες διπλασίασαν τις τιμές τους. Πάμε στο CNN Greece. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξημένων προσφυγικών ροών. Βασικό θέμα. Πάμε στην Ελλάς Journal. Σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με ελληνικές πηγές. Σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Ιγνατίου θα είναι κοντά μας. Πάμε στο real.gr να δούμε το βασικό θέμα. Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Μητσοτάκη. Πότε θα γίνει το τετατέτ του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Πάμε στην LIFO. Κλέψατε τα όνειρά μου, η παθιασμένη ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Είδαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα λίγα λεπτά πριν και η Athens Voice, Γκρέτα Τούνμπεργκ, πώς τολμάτε, μου κλέψατε τα όνειρά μου. Η κραυγή αγωνίας της 16χρονης στην συνέλευση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Πάμε Νέα Υόρκη και Κωνσταντινούπολη. Πάμε στο Μιχάλη τον Ιγνατίου που βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις συναντήσεις φυσικά που γίνονται στο περιθώριο. Να πούμε καλημέρα και στη Μαρία Ζαχαράκη. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα σας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη φυσικά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Μιχάλη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τραμπ έχει καθοριστεί για σήμερα, στις 6:30 το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης. Και αυτό μας το είπαν ελληνικές πηγές. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στην κατηδία συνάντησή τους οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και να συζητήσουν για τη συνεχιζόμενη διαδικασία εμβάθυνσης των εξαιρετικών, όπως αναφέρουν οι πηγές, διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντα με τις ελληνικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας
ως πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας σε μια ευαίσθητη γεωστρατηγική περιοχή και παράλληλα χαιρετίζοντας την ενίσχυση του Αμερικανού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα, ο κύριος Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία, βάζοντας τη χώρα ξανά στο ραντάρ και των Αμερικανών επενδυτών. Αυτά, συνάδελφοι, προέρχονται από ελληνικές πηγές. Δεν έχουμε ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο για τη συνάντηση ακόμα. Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που το αναφέρουν οι ελληνικές πηγές, νομίζω ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αν θέλετε, αυτό το τετ-α-τετ. Και θα γίνει παρουσία και των συζύγων των δύο ηγετών, της κυρίας Μαρέβας και της κυρίας Μελάνιας. Τώρα από εκεί και πέρα, να ρωτήσουμε... Αυτά σε διαφορά τη συνάντηση αυτή. Από εκεί και πέρα έχουμε τη συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ. Θα είναι η πρώτη τους συνάντηση και γνωριμία. Είχε συναντήσει χθες και άλλους ηγέτες από τα Βαλκάνια, τον κύριο Ράμα από την Αλβανία, τον κύριο Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου. Με τον κύριο Ράμα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση ήταν, έτσι θα έλεγα, δύσκολη, διότι συζητήθηκαν θέματα όπως είναι οι διώξεις εναντίον της ελληνικής μειονότητας. Οι ελληνικές πηγές μας είπαν ότι ο κύριος Ράμα δεν έθεσε ούτε το θέμα της τσαμουριάς, ούτε άλλα θέματα που είναι ενοχλητικά για την ελληνική πλευρά. Όμως από άλλες πηγές έγινε γνωστό ότι ο κύριος Ράμα έθεσε αυτά τα θέματα. Έχουμε μάθει τελικά αν θα γίνει αυτό το ραντεβού και πού θα γίνει μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Λοιπόν, για το ραντεβού αυτό δεν έχουμε καμία πληροφορία. Στις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, όπως σας είπα, δεν υπάρχει. Βεβαίως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την τουρκική πλευρά για να γίνει αυτή η συνάντηση, έστω και για τα μάτια του κόσμου, αν θέλετε. Θα έλεγα ότι αν τα πράγματα θα δυσκολέψουν, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κύριος Ερντογάν είναι πάρα πάρα πολύ θυμωμένος. Φαντάζομαι μπορεί να έχει και περισσότερα η Μαρία για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος με τη συμπεριφορά των Αμερικανών. Ο ίδιος ήταν βέβαιος και το είχε ανακοινώσει ότι θα έχει επίσημη διμερή συνάντηση. Όμως μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει κάτι. Αν ρωτάτε προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι εικάζω μάλιστα ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση έστω και 15 λεπτών, όπως αυτή που θα έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι. Τώρα, Μιχάλη, πριν πάμε στη Μαρία, περιμένεις κάτι ουσιαστικό, επειδή το ξέρεις το ρεπορτάζ, ξέρεις και τα μέσα και τα έξω του Λευκού Οίκου, περιμένεις κάτι ουσιαστικό στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ και στα εθνικά θέματα και στο επίπεδο των επενδύσεων, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Το να, πώς λέει ο Γιάννης, ο Σαραντάκος, με ένα tweet ο Τραμπ κινεί τον κόσμο. Να μας στείλει κανέναν επενδυτή εδώ πέρα που τους θέλουμε. Αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Γιάννης και αποδείχθηκε με την περίπτωση της Τουρκίας πέρσι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα να εξηγήσει τις θέσεις του για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρθηκες. Για το θέμα των επενδύσεων γίνεται βεβαίως πολύ μεγάλη εργασία εδώ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός χθες συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Morgan Chase. Όπως είπαμε και χθες, είναι ο Ελληνοαμερικανός ο Diamond, ο οποίος είναι πολύ, πολύ σημαντική προσωπικότητα στον οικονομικό κόσμο. Και σήμερα στις 4 το απόγευμα θα γίνει μια συνάντηση ο κύριος Πρωθυπουργός με 30 πολύ γνωστούς και επώνυμους Αμερικανούς επιχειρηματίες. Τη συνάντηση αυτή έχει οργανώσει η Goldman Sachs και έχει γι' αυτό την σημασία του. Επίσης θα έχει με πολύ γνωστούς επιχειρηματίες από την Ομογένεια, οι οποίοι και αυτοί έχουν, όπως ξέρετε, πάρα πάρα πολλά χρήματα. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να προσπαθήσει να τους πείσει να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πάντως, ελληνικές πηγές λένε ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα των επενδύσεων
Και, αλλά, όπως είπα, χαρακτηριστικά θέλουν να ολοκληρώνονται αυτές οι επενδύσεις πριν τις ανακοινώνουν. Πάμε και στη Μαρία Τσαχαράκη. Έλα, Μαρία μου. Τι γίνεται με τον Ερντογάν? Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μια καινούργια εξέλιξη, μια καινούργια είδηση. Τώρα, όσον αφορά την συνάντηση, την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, επικρατεί, θα λέγαμε, ένα θρίλερ ακόμη. Χθες οι πηγές εδώ στην Τουρκία έλεγαν ότι δεν θα γίνει επίσημη συνάντηση και ότι θα συναντηθούν στο πλαίσιο του Αμερικανοτουρκικού Συμβουλίου στις 25, αύριο δηλαδή, σε ένα γεύμα θα συναντηθούν για το πολύ, όπως τονίζεται το πολύ, για το πολύ μισή ώρα, στο πόδι θα λέγαμε μια συνάντηση, ανεπισήμως, σε ένα ιταλικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Αυτό επικρατούσε χθες ως πληροφορία. Σήμερα αναφέρουν εδώ στην Τουρκία ότι θα γίνει κάποια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται αν εννοούν αυτή τη συνάντηση στο ιταλικό εστιατόριο που αναφέραμε ή αν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη όσον αφορά αυτή την πολυπόθετη συνάντηση. Πάντως, ο Ερντογάν και το επιτελείο του επιθυμούν διακαώς να συναντήσουν τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί ο Ερντογάν έχει κάνει προετοιμασίες, τα λέγαμε και χθες, για το τι πρέπει να του πει, πώς πρέπει να πείσει, όπως θεωρεί ο ίδιος ότι πείθει, δηλαδή να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα έχουμε λοιπόν, φαντάζομαι, εξελίξεις μέσα στην ημέρα όσον αφορά αυτό το θέμα. Τώρα, το άλλο θέμα που έσκασε πριν από λίγο είναι μία είδηση ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να υποβάλουν μία καινούρια πρόταση προς την Τουρκία όσον αφορά στην αγορά των F-35 και των Patriot. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η Αμερική επιμένει, θέλει να κρατήσει πάση θυσία στο όχημά της την Τουρκία, όπως φαίνεται. Η πρόταση αυτή, οι λεπτομέρειες μάλλον δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Αμερικανός πρέσβης εδώ στην Άγκυρα παίζει ενεργό ρόλο σε αυτό, δηλαδή θα υποβάλει γραπτός, όπως αναφέρεται, στην τουρκική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει καινούργιους όρους ενδεχομένως για την αγορά F-35 και Patriot, μάλλον για την παραλαβή, όχι για την αγορά, για την παραλαβή των F-35 από την Τουρκία, καθώς επίσης και για αγορά Patriot, όπως επίσης η πρόταση αυτή, όπως αναφέρουν εδώ οι πληροφορίες, θα έχει και μείωση δασμών, σημαντική μείωση δασμών για το αλουμίνιο μεταξύ και για το εμπόριο και για άλλα αγαθά μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό σημαίνει, δείχνει τις προθέσεις της Αμερικής. Τα λέγαμε και χθες, έλεγε και ο Μιχάλης για τη συνάντηση που είχε ο Ερντογάν με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Γκράχαμ, όπου εκεί ο κύριος Γκράχαμ ουσιαστικά πρότεινε στην Τουρκία κάποια πράγματα. Είπε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι δεν θέλουμε να χάσουμε την Τουρκία και ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά τα F-35. Και φαίνεται ότι σήμερα αυτά που υπόθηκαν μεταξύ του Γκράχαμ και του Ερντογάν, όλα αυτά υποβάλλονται σε μια γραπτή πρόταση και θα κατατεθούν στην τουρκική αντιπροσωπεία και από εκεί πέρα θα δούμε βέβαια, Μαρία, αν είναι πράγματι κάποια πιο ευνοϊκή πρόταση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τα όσα θα συμβούν και τα όσα δεν θα συμβούν. Θα έχουν και αυτά τη σημασία τους. Να δούμε αν τελικά ο κύριος Τραμπ θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν, με ποιον τρόπο, αν θα γίνει συνάντηση, πού θα γίνει, τι περιεχόμενο θα έχει. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο, ποιο περιεχόμενο μπορεί να έχει η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι πολύ σημαντική από μόνη της με τον Πλανητάρχη. Ευχαριστούμε πολύ και τον Μιχάλη Γνατίου και τη Μαρία Τζαχαράκη. Καλημέρα και τον Σπασίλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πολύ νεαρό πάντως, παιδιά. Πολύ νεαρό στο κρασί τους οι Αμερικανοί. Πολύ. Στην πρόταση. Πολύ. Δασμούς, δηλαδή μόνο που δεν θα τον πληρώσουν κιόλα. Πολύ. Τον αγαπάει. Δεν έχει. Έχει ένα. Θυμάστε όμως πέρσι που λέγαμε ότι κάποιοι Αμερικανοί θερμοκέφαλοι μήπως φύγει από τον ΝΑΤΟ ή Τουρκία. Πει να φύγει. Είναι πιθανότητα να φύγουν οι Αμερικανοί από τον ΝΑΤΟ. Αλλά είναι μια καλή του Ερντογάν. Έλατε, κύριε Βασίλη, πώς είμαστε? Όλα καλά, αλλά όσοι ξεκινήσουν για τις δουλειές τους, ας ξεκινήσουν λίγο πιο νωρίς σήμερα.
Ήδη στον δρόμο γίνεται πολύ κίνηση. Να δούμε λιγάκι το χάρτη με την κίνηση. Αν τον έχουμε, να δούμε πώς εξελίσσεται. Γιατί φαίνεται ότι ο Βασίλης ήρθε τελευταίος και έχει καλύτερη εικόνα. Στην Εθνική Οδό νομίζω ότι τα αυτοκίνητα έχουν φτάσει μέχρι το υψηλικό βρίσκο, αν δεν κάνω λάθος. Για να το δούμε, ρε παιδιά, τον έχουμε το χάρτη εδώ σε πραγματικό χρόνο με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Νομίζω ότι... Θέλει υπομονή πάντως. Εδώ. Τώρα, να σου πω κάτι. Δεν το δίνει κόκκινο, αλλά στην Εθνική που λες εσύ, έχει κομμάτια κόκκινου και προφανώς... Όσο περνάει η ώρα. Μέχρι τη μεταμόρφωση έτσι, και πίσω ήταν ήδη κολλημένο πάντως. Το κέντρο θα είναι δύσκολο πολύ. Έχουμε τα συλλαλητήρια, έχουμε τις κινητοποιήσεις. Τώρα να μας πει λίγο ο κύριος Κλάψης πώς βλέπει τα πράγματα εκεί στην. Τι μπορούμε να περιμένουμε κύριε Κλάψη μας τώρα από το ραντεβού αυτό το οποίο εντάξει, σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό είναι. Και πάμε και σε άλλο κλίμα στις ΗΠΑ. Δεν είμαστε πια στην πολύ δύσκολη κατάσταση που ήμασταν πριν από 2-3 χρόνια. Και πώς βλέπετε και τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση ιδίως βελτιώθηκαν σε εντυπωσιακό βαθμό. Αρκεί κάποιος να ακούσει τις δηλώσεις που κάνουν διάφοροι Αμερικανοί ηθήνοντες, μέχρι από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μέχρι τον κύριο Τραμπ, που διατυμπανίζουν ότι είναι στο καλύτερο επίπεδο που βρίσκονταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Τώρα, η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ, από μόνη της, η όποια συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι σημαντική. Από την άλλη πλευρά. Σε μια συνομιλία 15 λεπτών, προφανώς δεν περιμένουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Δεν ξέρουμε αν θα είναι 15 λεπτά. Είναι το πρόγραμμα έτσι. Συνήθως κρατάνε αρκετά περισσότερο οι συναντήσεις. Πάντως, όσο και να είναι, σε μια τέτοια συνάντηση σπανίως προκύπτει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω για έναν πολύ απλό λόγο. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, πολύ περισσότερο ο κ. Τραμπ, που δεν έχει και μεγάλη εξοικείωση με τα διεθνή ζητήματα, δεν μπορούν να μπουν σε μια λεπτομεριακή συζήτηση για οποιοδήποτε ζήτημα. Αυτά τα θέματα συνήθως λύνονται σε υπηρεσιακό επίπεδο και απλώς φτάνουν στο επίπεδο κορυφής όταν είναι να προκύψει μια τελική συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο μια συνάντηση που γνωριμία, ας το πούμε έτσι. Υποθέτω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα, με πρώτο και σημαντικότερο τη σχέση μας με την Τουρκία και την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Δεν νομίζω όμως ότι θα προκύψει εκεί κάτι. Εκεί να περιμένουμε κάτι, με συγχωρείτε, να περιμένουμε μια στήριξη από τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί προηγουμένως χαριτολογώντας είπαμε ότι η Αμερική εξακολουθεί να έχει στην αγκαλιά της τον Ερντογάν. Εκεί βλέπετε εσείς στήριξη της Ελλάδος απέναντι στις καταγγελίες περί τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Ή πάλι θα πάμε σε ίσες αποστάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά είναι κομμάτι της στρατηγικής τους. Θέλουν την Τουρκία να είναι σύμμαχός του στο ΝΑΤΟ, να είναι. Τη θεωρούν πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή για προφανείς λόγους, για γεωστρατηγικούς λόγους. Είναι μια μεγάλη χώρα, τους προσφέρει διάφορες διευκολύνσεις κτλ. Άρα, πάντοτε προτεραιότητα θα είναι να κρατούν την Τουρκία στο νατοϊκό αμερικανικό άρμα. Εμείς, όσο η Τουρκία εμφανίζεται να είναι ένας δύστροπος σύμμαχος, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δική μας σημασία. Κατ' επανάληψη, το τελευταίο διάστημα, έχουμε δηλώσεις Αμερικανών εκπροσώπων, του State Department κλπ. Που λένε, για παράδειγμα, ότι στηρίζουν τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ, ότι έχει δικαίωμα να προχωρήσει έρευνες κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρχουν, σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον, ότι θα έχουμε μια τόσο αποφασιστική παρέμβαση των ΗΠΑ. Ενδεχομένως μια δήλωση έτσι, κάπως πιο χλιαρή ή πιο γενικόλογη περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου, που στην πράξη δεν ξέρω και πόσα μπορεί να σημαίνει. Οι ΗΠΑ, παραδοσιακά πάντοτε μιλώντας, κρατούν ίσες αποστάσεις με την εξής έννοια. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην προκύψει ένα ρήγμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό το έχουμε δει όχι μόνο σε συνθήκες σχετικής ηρεμίας όπως είμαστε σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο σε συνθήκες κρίσης. Όταν προκύπτει μια μείζον ελληνοτουρκική κρίση, η αμερικανική παρέμβαση είναι πυροσβεστική με την έννοια μην βρείτε τα μεταξύ σας, μην συγκρουστείτε. Το βρείτε μεταξύ σας όμως στη μέση περίπου, επειδή εδώ μιλάμε για διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, αλλά όχι το αντίστροφο, αυτό προκύπτει. Προφανώς εις βάρος ημών. Η περίπτωση των ημείων είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα, να μιλήσουμε και γι' αυτό μαζί σας, στο κανόνι της Thomas Cook και πόσο έχει επηρεάσει και τη χώρα μας. Γιατί από χθες ακούμε ΣΕΤΕ και όλους τους εμπλεκόμενους να χτυπάνε καμπανάκι και να λένε πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, αλλιώς θα καταστραφούμε. Για ένα τεράστιο κανόνι στον παγκόσμιο τουρισμό. Στην Οδό Μητροπόλεως, στα γραφεία της Thomas Cook, στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, Δαμαντία. Για πάμε να τη δούμε την Δαμαντία. Καλημέρα, Δαμαντία. Καλή σας μέρα. Στην Οδό Μητροπόλεως 26 με 28, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Thomas Cook,
της Ελλάδας. Εδώ έχουμε τους συνεργάτες λοιπόν της εταιρείας ή τους tour operators όπως λέγονται, που λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Να πούμε πως η είδηση αυτή της χρεοκοπίας της μεγάλης αυτής εταιρείας προκάλεσε σημαντικούς κλειδονισμούς φυσικά στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας που είναι ο τουρισμός και πάγωσε και την διεθνή αγορά. Μάλιστα το βασικό θέμα που έχει προκύψει και τίθεται επιτάπητος φυσικά είναι οι απαιτήσεις των ξενοδόχων, οι οποίες αυτή τη στιγμή μένουν στον αέρα και μιλάμε σε κάθε περίπτωση με ποσά όπως μας τα αναφέρουν με τριοπαθείς υπολογισμούς στα 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι ακόμη και εκτοξεύονται τα ποσά αυτά σύμφωνα με εκτιμήσεις στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου που έχεις δίπλα σου μπορεί να μας πει περισσότερα για τα προβλήματα. Είναι μέλος της διοίκησης των εργαζομένων στον τουρισμό. Και για την αγωνία των χιλιάδων εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Έτσι, καλημέρα, κυρία. Καλή σας μέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Σας. Πρόκειται για την κατάληξη, είναι κατάληξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, γιατί δεν είναι μια πτώχευση που έγινε ξαφνικά. Συζητείται αυτό το ζήτημα εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι λοιπόν η κατάληξη ενός σχεδίου, με σκοπό βεβαίως να διασωθούν ό,τι έχουν μαζέψει μέτοχοι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί γνωρίζετε καλά ότι και στη χώρα μας, αλλά και ο παγκόσμιος τουρισμός έχει μια τρομακτική αύξηση τα τελευταία 8 χρόνια. Κατέληξαν σε αυτό το σχέδιο, προκειμένου να διασώσουν ό,τι έχουν πάρει, με όμως αποτέλεσμα να έχουμε τους εξής χαμένους. Χαμένος νούμερο 1, οι εργαζόμενοι του ομίλου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Οι οποίοι, εκτός το γεγονός ότι βρίσκονται στον δρόμο, είναι αμφίβολο αν 20.000 άνθρωποι είναι αυτοί. Για ορισμένους μήνες ασφαλιστικά εργασιακά. Νούμερο 2 χαμένος. Οι μικρομεσαίοι του κλάδου, ειδικά στη χώρα μας που εξαρτώντουσαν πολλοί από αυτούς κατά 100% από την Thomas Cook σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του εισερχόμενου τουρισμού. Και νούμερο 3 χαμένος, βεβαίως, ένα κομμάτι των τουριστών, οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται μακριά από τη χώρα τους και είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά αυτή την εποχή, να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω ή να αποζημιωθούν τέλος πάντων για όλο αυτό που πάθανε. Τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, εσείς τώρα έχετε έρθει σε επικοινωνία με τους αρμοδίους προκειμένου να ζητήσετε κάποιο ραντεβού για το μέλλον σας, δηλαδή για το τι πρόκειται να γίνει, πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον των εργαζομένων της εταιρείας? Κάνουμε εδώ και 2 μέρες προσπάθεια να βρούμε κάποιον ο οποίος να είναι αυτό που λέμε συνήθως ο υπεύθυνος. Ναι. Υπεύθυνος αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει κανείς μπροστά. Γνωρίζουμε ότι χτες το απόγευμα στις 7 η ώρα έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, Οικονομίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργού Εργασίας. Ναι, θα μας τα πει και ο Βασίλης ο Τσεκούρας λίγο που την παρακολούθησε. Επίσημη ενημέρωση από αυτό δεν έχουμε ούτε τι έγινε και τι συζητήθηκε και τι κατάληξη έχει αυτό. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν περίπου 400 εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ξενοδοχεία που διαχειριζόταν άμεσα αυτός ο μεγάλος, ο τεράστιος όμιλος και περίπου μπορεί και πάνω από 2.000 εργαζόμενους στη χώρα μας οι οποίοι δουλεύανε στο κομμάτι που αφορούσε τη διακίνηση των τουριστών. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανείς να πει τίποτα. Μέχρι και χτες λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει μια υποψία διάσωσης κάποιων θυγατρικών του αυτού του τεράστιου ομίλου, χωρίς βεβαίως κανείς να λέει τίποτα. Τι ζητάτε εσείς να το κωδικοποιήσουμε? Να σας πω 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι μην περάσει από το μυαλό κανενός ηθήνοντα ότι θα χρωστάνε χρήματα στους εργαζόμενους, οφειλές δηλαδή, ή ένσημα και ότι υπάρχει περίπτωση να μην αποδοθούν. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ναι. Γιατί ξαναλέω, πρόκειται για εταιρεία που οι μέτοχοι τους έχουν απίστευτα χρήματα. Δεύτερο ζήτημα που ζητάμε είναι ότι πρέπει με έναν τρόπο αυτοί οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι εξειδικευμένοι, δουλεύανε χρόνια σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, δεν θα μείνουν στον δρόμο. Σε μια χώρα που, όπως λένε μερικοί για βαριές βιομηχανίες και αυτά τα οποία εμείς τα απορρίπτουμε, δεν είναι βαριά βιομηχανία, όμως σε μια χώρα που ο τουρισμός έχει φτάσει σχεδόν τα 33 εκατομμύρια εισερχόμενες, αφήξει να το πω έτσι, εισερχόμενου τουρισμού, δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτούμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να μείνουν στον δρόμο. Βεβαίως και πρέπει να έχουν δουλειά. Και μάλιστα και δουλειά με δικαιώματα. Και το τρίτο, που είναι επίσης σημαντικό, ας προβληματιστούμε, δεν είναι ότι ζητάμε. Ζητάμε μάλλον από τους εργαζόμενους και από εσάς και από όλο τον κόσμο να προβληματιστεί το μοντέλο του τουρισμού που προωθείται και που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί παγκοσμίως. Είναι 3-4 μεγάλες εταιρείες, ο οποίος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους συνθλίβει στην κυριολεξία όχι μόνο τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, αλλά ακόμα και αυτό το δικαίωμα που πρέπει να έχουν όλοι σε αυτό που λέμε διαφορετικά.
Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να φωτίσουμε όσες περισσότερες πτυχές του προβλήματος μπορούμε να φωτίσουμε από αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει. Αναμαντία, μου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πρέπει να ακούσουμε όμως και, και την Ομοσπονδία των Ξενοδόχων. Έτσι. Ναι, έχουμε τον κύριο Τάσιο. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων, να τον δούμε, παρακαλώ πολύ. Που έχει μια συνολική εικόνα πριν... για το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, σε όλα τα νησιά μας, στις περιοχές μας. Και πριν ο κύριο Τάσιο, μόλις τον έχουμε έτοιμο, θα τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Τάσιε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να μας δώσετε τη δική σας εικόνα, τη δική σας εικόνα, τις δικές σας εκτιμήσεις. Όμως πριν, θέλω να ακούσουμε τον Βασίλη τον Τζεκούρα, τον συνάδελφό μας, να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες που έχει από το ρεπορτάζ του και τον Γιάννη τον Σαραντάκο για τις κινήσεις που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί υποτίθεται ότι από χθες μέχρι σήμερα είχαμε αλλεπάλληλες συσκέψεις και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Οικονομικών και προσπαθώντας να αποτιμήσουν τον όγκο της ζημιάς και προσπαθώντας να δουν πώς ακριβώς θα θωρακίσουν τη βαριά βιομηχανία μας. Αυτό που μας έλεγαν πάντως χθες στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την συσκέψη που κράτησε σχεδόν μια ώρα είναι ότι ακόμα δεν ξέρουν το ποσό. Το ποσό δηλαδή τις επιπτώσεις. Παίζει από νούμερο. 200 μέχρι 500 εκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση να είναι γύρω στα 300. Μάλιστα. Μπορεί να φτάσει όμως και τα 700. Κανείς δεν το ξέρει λοιπόν αυτό ακόμα. Από τη στιγμή που δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να λάβουν και αποφάσεις, μας έλεγαν πηγές και του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών. Τι σκέφτονται για άμεσα? Να απαλλάξουν τους ξενοδόχους από το τέλος διαμονής. Το σκέφτονται όμως αυτό ακόμα, διότι δεν έχουν την πλήρη εικόνα. Όταν την αποκτήσουν, θα αποφασίσουν. Θα ξανάχουμε και μεθαύριο ένα μην υπουργικό στο Υπουργείο Οικονομικών, με όλους αυτούς τους υπουργούς για να αποφασίσουν. Άρα λοιπόν, το τέλος διαμονής το πληρώνουν οι πελάτες στην ουσία, ξεκινά από 50 λεπτά, μπορεί να φτάσει μέχρι 4 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ανάλογα και τα αστέρια του ξενοδοχείου. Μην τον μπλέκουμε αυτό, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δούμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προφανώς, μέχρι να γυρίσουν οι τουρίστες της Thomas Cook πίσω στις πατρίδες τους. Για αυτό το για χρονικό αυτό το διάστημα. Διάστημα μόνο. Λογικά μέχρι για δύο εβδομάδες λογικά θα είναι αυτό, γιατί τόσο θα τους πάρει. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο εξετάζουν είναι τι θα γίνει με το ΦΠΑ των ξενοδόχων. Εδώ λοιπόν απαντήσεις δεν έχουν να μας δώσουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο οποίος έχει πληρωθεί. Ο οποίος έχει πληρωθεί. Αυτό θα δούμε τι έχει γίνει με αυτούς που έχει πληρωθεί. Αν θα συμψηφιστεί δηλαδή στο μέλλον αυτό που ζητά και ο ΣΕΤΕ. Αν δεν έχει πληρωθεί, υπάρχει τιμολόγιο και δεν έχει πληρωθεί. Εδώ λοιπόν θα δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι λένε, εμείς θέλουμε να δούμε όλη την εικόνα. Δηλαδή, μην υπάρξει κάποιος ο οποίος έχει μια κράτηση ξενοδοχείο του, δηλαδή 50 δωμάτια από τον Thomas Cook και άλλα 30 από κάποιον άλλο και τα βάλει όλα μαζί. Αυτό το πράγμα, ναι. Θέλω να το περιχαρακώσουμε, έτσι μας είπαν συγκεκριμένα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα το κάνουμε άμεσα μεν, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα. Θα είναι 100 εκατομμύρια επιπτώσεις. 300, 500, 700. Να το δούμε και τότε και θα αποφασίσουμε. Θα ανακοινώσουμε μέτρα. Τώρα, κύριε Τάσχε, μιλάμε για μια τεράστια ζημία. Ο ΣΕΤΕ έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση. Υπολογίζει 300 με 500 εκατομμύρια τη ζημιά από το κανόνι της Thomas Cook. Σας ακούω από χθες που μιλάτε για το θέμα και τους προβληματισμούς σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία που έχει να λαμβάνει η χώρα μας και φυσικά όλη η Μεσόγειος, σχεδόν όλος ο κόσμος, αν βλέπετε τα τελευταία δημοσιεύματα, πάρα πολλές έχει μείνει εκτός, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα τι θα γίνει με τις θυγατρικές του ομίλου στις άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι στον αέρα ακόμη η Σκανδιναβία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία που είναι πάρα πολλοί τουρίστες που είναι στην Ελλάδα μέσω της Thomas Cook και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμη αρκετά να δούμε όσον αφορά τουλάχιστον την πτώχευση. Γιατί μέχρι στιγμής ο επαναπατρισμός ξεκίνησε ήδη, χάρη και την ελληνική ξενοδοχεία και όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, όπως και τους τουριστικούς πράκτορες που κάνουν σημαντική δουλειά σε αυτό το κομμάτι, χωρίς προβλήματα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη από αρκετά νησιά προς τις χώρες τους ανάλογα με την ημέρα αναχώρησης. Κύριε Τάσιε, σας ζητώ συγγνώμη, με ενημερώνει η φίλος τηλεθεατής για κάτι που έχει συμβεί πριν από λίγα λεπτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είχαμε ανθρωποκυνηγητό στον Ασπρόπυργο πριν από λίγο μια σύλληψη και ένα περιπολικό εμβολισμένο από τρεις δράστες που διέφυγαν τη σύλληψη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ, πείτε μας, γιατί ήμουν μπροστά την ώρα που διέφευγαν πεζή κοντά στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση του κυρίου Βουκούτη. Στον Ασπρόπυργο έχει συμβεί αυτό το περιστατικό το οποίο μας περιγράφει. Ελάτε, κύριε Τάσια, με συγχωρείτε πολύ για τη διακοπή. Τώρα, άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Τι γίνεται με τις οικονομικές εκκρεμότητες, κύριε Τάσιε? Διότι λέει ο Βασίλης ο Τσεκούρας
ότι η κυβέρνηση θέλει, το οικονομικό επιτελείο θέλει να αποτιμήσει και να έχει την πλήρη εικόνα του προβλήματος. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα ξενοδοχεία που είχαν αποκλειστικό συμβόλαιο με την Thomas Cook, τι γίνεται με τα ξενοδοχεία που είχαν μεικτή σχέση, να το πω έτσι, τι γίνεται με τα παράπλευρα επαγγέλματα που ενεπλάκησαν εν ώψη της τουριστικής σεζόν και είπε ο ξενοδόχος θα στο πληρώσω μόλις πληρωθώ εγώ από την Thomas Cook και δεν τον έχει πληρώσει ακόμα. Πισινάδες, αλουμινάδες, όποιες επενδύσεις έκανε ο κάθε ξενοδόχος. Και από πότε δημιουργείται η τρύπα. Γιατί λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας ότι εγώ, παιδιά, τα καλύπτω τα έξοδα αυτά, αλλά από τη στιγμή του λουκέτου. Ουσιαστικά μιλάμε για πληρωμές που είναι σε μεγάλο ποσοστό μετά τις 36 και σε κάποιες λίγες των περιπτώσεων τη σεζόν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι αργά το απόγευμα σήμερα έως αύριο. Έχουμε δεσμευτεί μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όλοι οι ξενοδόχοι πανελλαδικά, να έχουμε στοιχεία οικονομικά, όπως σωστά πρέπει να έχει η κυβέρνηση, με την έννοια για να έχει ένα ακριβές κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν θα έχουμε απώλεια τζίρου, αντίστοιχα ΦΠΑ, πόσο αποκλειστικά μπορεί να δούλευε κάποιο ξενοδοχείο και φυσικά θέσεις εργασίας. Να πούμε ότι υπάρχουν 48 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, από τα οποία τα 4 είναι ιδιοκτησίες της Thomas Cook Investment και τα υπόλοιπα είναι σαν franchise, να το πούμε έτσι, με αποκλειστικές ουσιαστικά υπηρεσίες απέναντι στην Thomas Cook. Και φυσικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, όταν μιλάμε για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου πριν, δεν μπορούσε να μιλήσει καν να πήγε ελληνικό ξενοδοχείο, πήγε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, δεν είναι κακό να λέμε ότι το 80% της ζημιάς είναι στα ελληνικά ξενοδοχεία. Δεν έχει σημασία αν είναι 10 δωμάτια, 150 ή 1000 δωμάτια. Άρα λοιπόν, για τους εργαζόμενους το πρόβλημα είναι παντού. Δεν είναι μόνο για τα 48 αυτά ξενοδοχεία που προφανώς έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της αποκλειστικότητας. Μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα θα έχουμε και με τις ακυρώσεις των ταξιδίων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και όλοι αυτοί δεν θα έρθουν και δεν θα φτάσουν στη χώρα μας. Παρακολουθούσαμε χθες και στα ρεπορτάζ των συναδέλφων εδώ στο δελτίο του Open. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη χώρα μας για να κάνουν τις διακοπές τους, είτε το γαμήλιο ταξίδι τους. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν. Ακριβώς, δεν έχει τελειώσει και υπάρχουν και προορισμοί οι οποίοι δεν είναι καλοκαιρινοί. Για παράδειγμα, περιμέναμε αυτή την περίοδο σημερινή μεγάλο κύμα Γερμανών τουριστών, ναι, γιατί ξεκινούν οι άδειές τους τώρα συνταξιούχοι και λοιποί, και όχι μόνο συνταξιούχοι. Με την Κόντορ, τη θυγατρική της Thomas Cook, που επίσης ενεπλάκει στην ιστορία αυτή. Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις για να κλείσουμε και αυτή την τρύπα που θα βρούμε μπροστά μας. Ακριβώς αυτό το επίπεδο έχουμε κάνει ήδη εμείς τα αιτήματά μας και σε σχέση με ζητήματα εργασιακά. Αναμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τον όγκο που θα θελήσει να ελέγξει φυσικά και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο. Πολύ σωστά λέτε και εμένα με ικανοποιεί ειλικρινά από το ρεπορτάζ, το έχετε κάνει πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι μας παρακολουθείτε, γι' αυτό το βάζουμε πολύ στα συν, ότι είναι και ο επόμενος μήνας, ο οποίος πραγματικά είναι μια σημαντική απώλεια γιατί δεν θα έρθουν οι πελάτες. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε ξεκάθαρα ότι η ζημιογόνη συγκεκριμένη κατάσταση είναι οι Έλληνες ξενοδόχοι, οι εργαζόμενοι προφανώς με την έννοια έμεσα, αφού συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις μας και είναι ένα σημαντικό κομμάτι δικό μας, και οι ίδιοι οι πελάτες. Γιατί ξέρετε, όσο ζημιογόνοι είμαστε σήμερα, πρέπει να προσέξουμε να είμαστε κερδισμένοι του χρόνου. Γιατί ναι, αυτοί οι πελάτες θα ξαναθελήσουν να κάνουν διακοπές. Και αν έχουν τις καλύτερες προσδοκίες, θα ξαναρθούν. Θέλω να ρωτήσω λίγο τον κύριο Τάσιο για να καταλάβουμε όλοι, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αν για παράδειγμα η Thomas Cook έχει πληρώσει το μήνα Αύγουστο στους ξενοδόχους και αν τον έχει πληρώσει το ΦΠΑ εσείς σαν ξενοδόχοι, πότε θα πρέπει να τον πληρώσετε? Γιατί άκουσα να λέτε μετά τις 30 Ιουνίου ξεκινά το πρόβλημα πρακτικά για τους ξενοδόχους. Σωστά, σωστά. Κατά βάση από εκεί. Όπως γνωρίζετε, όπως προβλέπετε για την καταβολή του ΦΠΑ, είναι ένα μήνα μετά. Σε δύο δόσεις. Άρα τον Αύγουστο πρέπει να τον πληρώσετε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Σωστά λέτε, την πρώτη δόση ή ολόκληρο την πρώτη του Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη. Σωστά. Όπως αντίστοιχα για τις προηγούμενες μήνες που καταβλήθηκαν. Ναι. Πάμε λίγο και στον κύριο Βούλγαρη. Κύριε Τάσχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Κέρκυρας. 30 δευτερόλεπτα ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αναμονής των άλλων ανακοινώσεων από τις άλλες εθνικότητες. Γιατί εκεί θα διωγγωθεί ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και φυσικά είμαστε όλοι σε εγρήγορση τόσο για τον επαναπατρισμό πανελλαδικά και στην Κέρκυρα με τον φίλο τον Μπάμπη, αλλά
συνολικά πρέπει να προσέξουμε πολύ πώς θα κινηθούμε στα επόμενα βήματα από την κυβέρνηση, φυσικά για τους εργαζομένους. Ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε. Να πάμε στον κύριο Βουλγαρή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Κέρκυρας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είδαμε εικόνες στο αεροδρόμιο της, του νησιού. Πραγματικά οι ουρές, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε, ήταν πάρα πολύ μεγάλες, τεράστιες. Κοιτάξτε, δεν ήταν τόσο δραματική η κατάσταση όσο περιμέναμε. Αυτό που βλέπουμε εμείς πάντως, κύριε Βούλγαρη, είναι φαίνεται ότι υπήρξε ένας μικρός πανικός στον κόσμο. Υπήρξε ένας μικρός πανικός. Έσπευσε να φύγει δηλαδή, να βρει τρόπο να φύγει. Ναι, για κάποιες στιγμές, αλλά μετά ομαλοποιήθηκε αρκετά η κατάσταση, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι εικόνες που βγάζουμε αυτή τη στιγμή προς τα έξω πρέπει να είναι ηρεμίας και ψυχραιμίας, γιατί αυτές θα μας ακολουθήσουν και στο μέλλον, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Στάσιος. Πρέπει αυτές οι δύσκολες 2-3 μέρες που είναι τώρα θα μας ακολουθούν και στο μέλλον. Οπότε πρέπει να είναι όσο καλύτερες μπορούμε, γιατί πρέπει το μέλλον μας να είναι σημαντικό. Η εικόνα της Ελλάδας θα συνεχίσει όπως είναι σήμερα να είναι και του χρόνου. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε άσχημες εικόνες στα αεροδρόμια μας, στα ξενοδοχεία μας. Πρέπει να επικρατεί ψυχραιμία. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί άκρη. Γιάννη, θα βρεθεί άκρη. Εγώ το να βλέπω... σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βουλγαρή. Καλημέρα, κύριε Βουλγαρή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν έχουν το μέγεθος του προβλήματος. Είναι τεράστιο. Εγώ ακούω αυτά που λέει ο Βασίλης. Η πληροφορία μου είναι ότι έχει κλειδώσει η μη καταβολή του ΦΠΑ. Μάλιστα. Διότι μου έλεγε κορυφαίος παράγοντας ότι πώς είναι δυνατόν να πληρώσει ο ξενοδόχος. Αφού δεν έχει εισπράξει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στην πορεία των πραγμάτων. Διότι το μεγάλο πρόβλημα αυτό που λέγαμε το πρωί, το επανέλαβε και τώρα ότι. Θα έχουμε κενά και τον επόμενο μήνα. Δηλαδή θα έχουμε άδεια δωμάτια, ενώ ήταν κλεισμένα από την Thomas Cook. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει νέα σύσκεψη με ανακοίνωση μέτρων. Έχει επικοινωνήσει και ο κ. Μητσοτάκης με το Οικονομικό Επιτελείο και νομίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις ήδη για το ΦΠΑ και να δούμε τι θα γίνει με τα δάνεια. Πολλοί ξενοδόχοι είχαν παλάβει δάνεια. Θα πρέπει να πληρώνουν τις δόσεις. Εκεί μπορεί να υπάρχει κάποια. Είναι σημαντικά ρύθμιση. Όλα αυτά. Μάλλον μεθαύριο θα είναι αυτή η συσκευή. Μην μας φύγετε τώρα. Περιμένετε. Έχουμε πολιτικούς, έχουμε το εργασιακό τους κινητοποιήσει, έχουμε δουλειές σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κλάψη που ήταν κοντά μας σήμερα. Μακάρι να έρθει γεμάτο το σακίδιο του Πρωθυπουργού. Το ευχόμεθα, αλλά καλύτερα να κρατούμε μικρό σακούλι. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Περίμενε, να δούμε λίγο. Είδες, το λέγαμε. Βλέπουμε εδώ, είναι η Κηφισίας, όλη η Κηφισίας, κατακόκκινη. Μεσογείων από ό,τι βλέπουμε. Η Εθνική. Μπλοκαρισμένη εκεί προς Πειραιά. Πώς λέγεται, βοήθησέ με. Στον Πειραιά. Πειραιάς είναι αυτό εδώ. Εκεί. Εντάξει, παιδιά, με μαλώνετε. Θεσσαλονικιά είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σεφ, κοντά είναι. Ναι, αλλά σηκώθηκες για την σεφ. Έλα, δεν τη σηκώνεσαι τότε. Για πες μου, ποια εκεί. Για, δείξε μου λίγο και Κηφισίας. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει πολύ κίνηση. Μεσογείων επίσης πάρα πολύ κίνηση βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, τι θα δούμε, κίνηση από Κηφισίας, τι μου είπατε. Όχι, Να, κοίτα, ορίστε. Άκη, βοήθησέ με. Πού είμαστε. Κοίτα εδώ τι γίνεται στην Κηφισία. Θα σου πει ο Σαραντάκος. Γιάννη, μπλοκαρισμένα όλα. Βασίλη, από Κηφισίας ήρθες. Πέρασα από Εθνική Οδό και μπήκα Αττική Οδό. Α, γι' αυτό σας είπα πριν για την Εθνική Οδό ότι χρειάζεται να προσοχή. Τι να πω, υπομονή στους οδηγούς, δεν μας ακούνε βέβαια. Υπομονή, γερά νεύρα. Στον πύργο των Αθηνών είναι αυτό. Και όσοι δεν πρέπει να κινηθείτε οπωσδήποτε στο κέντρο της πόλης, μην κατέβετε, γιατί έχουμε και τις συγκεντρώσεις 10.30 και 11 αντιστοίχως, οπότε... καλύτερα να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας. Να δώσουμε τα δώρα μας. Και να θέλουν να κατέβουν μπορούν. Δεν μπορούν, αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Να δώσουμε τα δώρα μας. Έχουμε τη δωρεπιταγή μας των 3.000 ευρώ από την Greco Strom. Έτσι, η Greco Strom, αμιγώς ελληνική εταιρεία, που 55 χρόνια τώρα επενδύει στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Έχει ανοίξει και νέο κατάστημα τώρα στην Θεσσαλονίκη. Η κλήρωση θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται. Όμως ένας τυχερός ή μια τυχερή διεκδικεί... Και το Opel Corsa. Το Opel Corsa, την επαιτειακή έκδοση. Επαιτειακή έκδοση 120
με 1.400 κυβικά, 90 άλογα, πεντάθυρο σε ασημή μεταλλικό χρώμα, αξίας 13.500 ευρώ. Διεκδικήστε το τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε μήνυμα στο 14999 γράφοντας open, αφήνοντας κενό, και μετά το ονοματεπώνυμό σας η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 11 Οκτωβρίου για αυτό το υπέροχο Opel Corsa. 24 λεπτά μετά τις 8, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, επιστρέψαμε εδώ στα 32 λεπτά μετά τις 8, ώρα Ελλάδος 7. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη μέρα. Υπομονή στους δρόμους για όσους κινείστε στο κέντρο της Αθήνας, σε απεργιακό κλειό. Θυμίζουμε ότι από τις 10 και μέσα μετά ήδη η κίνηση έχει αυξηθεί πολύ, έως πάρα πολύ προς το κέντρο. Συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις από την ΑΔΔΗ και τα εργατικά κέντρα. Βλέπουμε εμείς εικόνες από τη λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα αυτοκίνητα φαίνεται να είναι ακινητοποιημένα. Βλέπουμε την ουρά. Γιατί περισσότερο πήραν το αυτοκίνητό του για να κατεβούν στι δουλειέ. Από τι 10 και μετά η κινητοποίηση στο κέντρο τη Αθήνα, 10.30 το πάμε, 11 η ΑΔΔΗ, τα πρώτα συλλαλητήρια, η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση ενάντια σε νομοσχέδιο τη κυβέρνηση. Το πρώτο μέτωπο. Βλέπουμε και το σχετικό χάρτη που είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Βλέπουμε ότι είναι οι περισσότεροι δρόμοι κεντρικοί, οι κεντρικοί οδικοί άξονε είναι κοκκινισμένοι ακριβώ. Αυτό, υπομονή δεν έχουμε. Δηλαδή, Ωραία. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Μπάμπη, στον κύριο Κοκράνη που μας στέλνουν μηνύματα, στον κύριο Πατσελή, στον κύριο Ρωμανό. Πολλά μηνύματα για τον τουρισμό και για την Thomas Cook, από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουριστικό τομέα. Ο κύριος Σαμπάνης από τον Καστελόκαμπο της Πάτρας να λέει: καλή εκπομπή, μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα, έτσι και λίγη αισιοδοξία. Δεν χρειάζεται μόνο να είμαστε μέσα στα μαύρα. Ο κύριος Κωνσταντίνου ρωτάει τι θα γίνει με τις πληρωμές σε συνεργάτες, αυτό που έλεγες. Σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται όχι σε ξενοδοχεία, που συνεργάζονται με ξενοδοχεία στα επαγγέλματα που είναι σπιτικά. Οι συνάδες, αλουμινάδες, υδραυλικοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν και δούλεψαν εν ώψη της τουριστικής σεζόν και του είπε ο ξενοδόχος: ξέρεις κάτι, να έρθει ο κόσμος να μου πληρώσει το συμβόλαιο η Thomas Cook και θα σε πληρώσω στο τέλος της σεζόν. Πολύς κόσμος έχει απασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο στα ξενοδοχεία. Μηνύματα λοιπόν και για το προσφυγικό, το οποίο θα επικρατήσει, θα λέγαμε, και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για να δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τους καλεσμένους μας. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιάννη Σαραντάκος, Βασίλη Τσεκούρα, πάντοτε κοντά μας για να ανοίξουμε τη συζήτηση για την πρώτη αναμέτρηση κυβέρνησης συνδικάτων για τον αναπτυξιακό νόμο. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Αλεξιάδη και να ρωτήσω γιατί μιλάτε και οι όσοι συναδελφοί σας έχουν έρθει εδώ τις προηγούμενες ημέρες, μιλούν για εργασιακό μεσαίωνα που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Χθες ο κύριος Βρούτσης είπε για παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέχρι το τέλος του 2019. Είναι κίνηση εκτόνωσης αυτή? Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση. Και να μην πτωηθούμε από τα όποια προβλήματα στη συγκοινωνία. Κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει προβλήματα η συγκοινωνία. Κάθε μέρα και ο Κηφισός και η Κηφισίας και πολλές άλλες περιοχές είναι κόκκινες στο χάρτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατεβεί πολλοί κόσμος στη κινητοποίηση. Άλλωστε το μετρό δουλεύει κανονικά. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση. Από τις 9 και μετά, νομίζω. Από τις 9 και μετά δουλεύει, 11 η ώρα. Γιατί είναι σημαντικό να κατέβουν στην κινητοποίηση? Είναι σημαντικό. Ναι. Διότι υπήρχε... Θα κατέβει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Βεβαίως θα κατέβει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό. Δεν έχει εκδοθεί κάποιο απαγορευτικό λόγο κακοκαιρίας για να μην κατέβουμε στη διαδήλωση. Και πρέπει να κατέβουμε στη διαδήλωση, διότι εμείς θα είμαστε και μέσα και έξω από τη Βουλή μαζί με την κοινωνία. Για ποιο λόγο όμως είναι σημαντικό να πάει καλά αυτή η κινητοποίηση? Υπήρχε ένα προεκλογικό αφήγημα. Ένα προεκλογικό αφήγημα ότι μόλις φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΟΜΑΔΟΥΡΟΝ θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Στο θέμα λοιπόν του εργασιακού βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζει τη δεξιά κανονικότητα η νέα κυβέρνηση και να μειώνονται εργασιακά δικαιώματα τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Και καταλαβαίνει ο πολίτης ότι το προεκλογικό αφήγημα, το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όλη δηλαδή την προηγούμενη περίοδο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Και πρέπει να σεβαστούμε τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες κτλ. Τα οποία πολύ σωστά δεν έχουν πιστεί από τα όσα λέει ο κύριος Βρούτσης ή τα άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και πολύ σωστά διεκδικούν να διατηρηθούν εργασιακά τους δικαιώματα. Όπως. Έχει αναλυθεί πλήρως τις προηγούμενες μέρες. Μπορούμε να πούμε τα θέματα των απολύσεων, του υποκατώτου μισθού. Όχι, γιατί λένε ότι έχουν κηρύξει τον πόλεμο εδώ στην αδήλωτη εργασία, στην υποαμοιβόμενη εργασία, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Δεν κάνουν απεργία. Στους κακούς εργοδότες, με το μικρό. Δεν κάνουν απεργία τα συνδικάτα για να πάνε εκδρομή. Κάνουν απεργία γιατί έχουν αγώνες μπροστά τους και βλέπουν εργασιακά δικαιώματα τα οποία υπήρχαν μέχρι τις εκλογές να μειώνονται. Και εκεί θα κριθεί η μία κυβέρνηση και η άλλη. Ό,τι κάνει καλύτερο η νέα κυβέρνηση θα το χειροκροτήσουμε. Ό,τι κάνει χειρότερο όμως θα είμαστε απέναντι. Και, και, στο δρόμο, και στο δρόμο και στη Βουλή. Και μέσα και έξω από τη Βουλή. Αυτό ξέρετε, έχει ένα μήνυμα ότι μήπως αναβιώσουν οι πλατείες των αγανακτισμένων. Γι' αυτό σας το ρωτώ εγώ αυτό. Δεν κατάλαβα. Η διαδήλωση και, το, και η πλατεία και η συγκέντρωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πάντα. Βεβαίως. Απλώς παλιά θυμάμαι εγώ ότι υπήρχαν και τραπέζια με τον κύριο Κατρούγκαλο και άλλους κλπ. Δηλαδή κάτι τέτοιο φαντάζεστε και να ξαναγυρίσουμε εκεί. Να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι αν προχωρήσει σε τέτοια αντιλαϊκά μέτρα σαν αυτά που προχώρησε η ίδια κυβέρνηση. Στο ίδιο πολιτικό προσωπικό από το 2010 και μετά, ναι. Βεβαίως και οι αντιδράσεις θα είναι ανάλογες. Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, τι λέτε, γιατί κατεβαίνουν στους δρόμους, αν έχετε κηρύξει τον πόλεμο σε όλα αυτά που κατέτρωγαν. Καλά, το... Σας προειδοποίησε ο κύριος Αλεξιάδης, εγώ έτσι το εξέλαβα, ότι θα έχετε πάλι αγανακτισμένους έξω από τη Βουλή. Κοιτάξτε. Αν συνεχίσετε αυτά που λέει ο κύριος Αλεξιάδης, τι κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σκεφτεί και το πολιτικό κόστος όλων αυτών που σκοπεύει να κάνει όπως προαναγγέλλονται, που δεν πιστεύω. Εντάξει, παίρνει μέρος στην απεργία. Μα σας είπε τώρα ότι θα έχετε απέναντί σας τον κόσμο στην πλατεία των αγανακτισμένων. Ναι, ναι, ως τμήμα παρελάσεων. Ακούστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το τμήμα παρελάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τμήμα παρελάσεων της απεργίας. Προφανώς. Δεν βλέπω κάτι άλλο, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας το οποίο είναι στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει. Ο κόσμος ξέρει τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και εντάξει, μου κάνει εντύπωση που καλεί βεβαίως τι άλλο θα έκανε σε απεργία και σε διαδηλώσεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ψηφιζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου, καλούσατε σε απεργία και διαδηλώσεις στον κόσμο. Όταν κόβατε το ΕΚΑΣ, καλούσατε σε απεργία. Όταν κλείνατε τις τράπεζες. Όταν παραδίδατε ολόκληρη τη δημόσια περιουσία σε ένα υπερταμείο. Όταν υπογράφατε το τρίτο μνημόνιο. Τότε καλούσατε τον κόσμο. Πόσες σε απεργία. Πόσες φορές θα απαντήσουμε σε αυτά. Έχουμε γίνει κουραστικό. Όταν βάζατε φόρους πάνω στο φόρο. Βάζε όταν κόβατε τις συντάξεις από τις χείρες. Τότε καλούσατε τον κόσμο σε απεργία. Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Εντάξει. Σε αυτό ποντάρετε σίγουρα. Ότι με το πέρασμα του χρόνου ο κόσμος θα ξεχάσει, θα αμβληθούν όλα αυτά η μνήμη του και θα ξανακάνετε εσείς. Να μην ξεχάσει ο κόσμος που τον φέραν εδώ. Εσείς φέρατε τη χώρα στην καταστροφή. Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Όταν κόψατε το ΕΚΑΣ, καλέσατε τον κόσμο σε απεργία. Σας απήντησα. Τη χώρα στην καταστροφή λοιπόν, τη φέρατε ναι, εσείς. Ναι, ναι, λοιπόν. Δεν τη φέραμε εμείς. Ακούστε. Εμείς σώσαμε τη χώρα. Ακούστε, ναι, ναι, κύριε Αλεξιάδη, τη σώσατε με αυτόν τον τρόπο. Κλείνοντας τις τράπεζες, καταργώντας το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις στις χείρες, δεχόσασταν και υπογράφατε ό,τι θέλατε. Από εσάς. Αυτά δεν λύθηκαν. Κάνατε το υπερταμείο. Αυτά δεν λύθηκαν. Αυτό ο διάλογο δεν έχει λυθεί σε εκλογές. Είμαστε μετά τις εκλογές. Είναι κουραστικό. Ένα λεπτό. Όχι, και εσείς που λέτε ότι κατέστησε η Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Δεν τα λύσαμε αυτά σε εκλογές. Συνάδελφε, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ προσωπικά, αλλά και η παράταξή μου, να σταματήσουμε να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Ναι, αλλά στην κυβέρνηση πια. Δεν μπορεί, ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει καλό τον κόσμο σε απεργία και σε διαδήλωση. Όχι, όμως, όσο άλλο να φέρετε χειρότερα. Μισό λεπτό. Όχι, να μας θυμίζετε τότε. Κύριε Παυλόπουλε, για να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Γιατί πάνω το έχει ξεχάσει, κύριε Βούλτεψη, σε αυτό. Υπήρχε περίπτωση, υπήρχε μία περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε να κατέβουν σε απεργία. Σε νόμο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν μνημονιακός, απέτηση των δανειστών. Παράλογη ενδεχομένως, αλλά είχε καλέσει με δελτίο τύπου να καλέσει όλη την απεργία το ψηφιακό του νόμου. Ακούστε λιγάκι. Για να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, πρώτον πρέπει να υπάρχει εργασία. Δεύτερον, εξαιτίας σας δεν αυξήθηκε εγκαίρως ο κατώτατος μισθός. Διότι όλα αυτά τα οποία λέτε ότι κάνατε προβλέπονταν από νόμους του 2011 και του 2013,
όταν θα βγαίναμε από το μνημόνιο. Τότε, κυρία Βουλευτή, όταν όμως εσείς ήρθατε και φέρατε τρίτο μνημόνιο. Σε αυτό συμφωνήσαμε, κυρία Βουλευτή. Εμείς θέμε για όλα. Από την πτώχευση της εταιρείας μέχρι τα πάντα. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θέμε για όλα. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό τότε γιατί κατεβαίνει ο κόσμος, επειδή τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κατεβαίνει ο κόσμος, ακούστε, είναι μια απεργία. Τώρα τι κατεβαίνει θα το δούμε. Γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια απεργία. Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Φυσικά θα γίνονται και απεργίες στη χώρα. Φυσικά θα γίνουν και διασφαλίζατε τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Εδώ λέει η παιδιά με το δικαίωμα του Υπουργού, με την υπογραφή του Υπουργού, θα αλλάζει όλο το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων. Εντάξει, θα λέει ο Υπουργός, ξέρεις κάτι, η επιχείρηση του Σαραντάκου ή του Τσεκούρα είναι σε δεινή οικονομική θέση, άρα μισό ανοίγει λεπτό, το παράθυρο και αλλάζουν πάντα όλα. Πάντα υπήρχαν νόμοι, όχι, σας βάση λένε, των οποίων λένε οι επιχειρήσεις προσέφευγαν στο Υπουργείο. Η υπογραφή του Υπουργού θα τα ρημάζει όλα, θα τα φέρνει όλα τα πάνω κάτω. Ο Υπουργός δεν είναι ανεξέλεγκτος. Ναι. Εντάξει, όσοι έχουμε κάνει Υπουργοί ξέρουμε δεν είναι ανεξέλεγκτος. Υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν νόμοι. Τι θα πει με την υπογραφή του Υπουργού, δεν γίνονται αυτά. Πάντοτε όμως, οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε δεινή θέση προσέφευγαν στο αρμόδιο Υπουργείο, ναι, για να βρεθεί μια λύση να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η επιχείρηση. Ναι, εδώ αυτό λέει, δεν είναι κάτι καινούριο, πίστα. Αυτό γινόταν πάντα. Είναι έτσι, αυτό είναι το κομβικό εντάξει, σημείο. Τώρα, παιδιά, και ο συνδικαλιστικός νόμος, το πώς προκυρήσετε η απεργία. Αυτά είναι τα δύο μαύρα εντάξει, σημεία. Εντάξει, να πω κάτι. Ακούστε τώρα. Ναι. Αυτά τα ξέραμε όλοι όταν πήγαμε να ψηφίσουμε. Ξέραμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κηρύσσονται απεργίες χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων. Εμείς στην Ένωση Τακτών, όταν θέλουμε να κάνουμε μια απεργία σε ένα μαγαζί, καλούμε συνέλευση εργαζομένων, όχι μόνο τους συνδικαλιστές, για να τους ρωτήσουμε. Αυτό το κάναμε πάντα. Υπάρχει να είναι όλοι εκεί. Να αποφασίσουν. Αυτό το πράγμα είναι πέντε οι οποίοι αποφασίζουν για 500 χωρίς να έχουν τέτοια αξιοδότηση, με συγχωρείτε δηλαδή, χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως μία συνέλευση 500. Ναι. Αυτά είναι τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και δεν πρόκειται να αλλάξει και κάτι πάμε, τώρα. Πάμε. Να ανοίξουμε και τα πάμε υπόλοιπα. Πάμε και θέλω να δούμε τι γίνεται και με τα καθαριστικά, τι γίνεται με τα αναδρομικά. Είναι πολλά με τις εκατόμικες. Γιατί έχει εξαιρεθεί ο κ. Τσίπρας από την Οβάρτης. Και γιατί θυμάμαι την κυρία Βούλτευση. Μεταξύ άλλων να λέτε ότι και ο κ. Τσίπρας είναι υπεύθυνο. Μην ξεχνάτε. Δωρεεπιταγή των 3.000 ευρώ. Να πω την Greco Strom εγώ. Έλα, τη λέω εγώ τώρα αυτή τη φορά. Δωρεεπιταγή των 3.000 ευρώ από την Greco Strom. Η Greco Strom, αμιγός ελληνική εταιρεία, από 55 χρόνια τώρα επενδύει στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Δείτε όλα τα καταστήματα της Greco Strom σε Ελλάδα και Κύπρο στο www.grecostrom.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη με ολοκένουργιο κατάστημα. Η κλήρωση για την δωροεπιταγή των 3.000 ευρώ θα γίνει την Παρασκευή 27 του μήνα. Έτσι, έχουμε όμως και το Opel Corsa, την επετειακή έκδοση 120, 1.400 κυβικών, 90 άλογα, αξίας 13.500 ευρώ. Πεντάθυρο στο ασημείο αυτό μεταλλικό χρώμα το οποίο βλέπετε, με τον ίδιο τρόπο το διεκδικείτε. 14999, τηλεφωνείτε είτε από σταθερό είτε από κινητό ή στέλνετε μήνυμα γράφοντας Open, αφήνοντας κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. ...53 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Ο Ελλάδος 7 εδώ στο Open. Πάμε να πάρουμε γεύση με αυτά όσα συμβαίνουν από τα όσα επικρατούν στους νόμους Αθήνας εξαιτίας των κινητοποιήσεων και των απεργιακών. Η Λιόλιου είναι, ναι, στην Οδό Πειραιός να μας μεταφέρει την εικόνα. Αδαμαντία, βλέπουμε και το χάρτη μας. Καλημέρα από κάτω. Καλημέρα. Πες μας, ναι, τι καλημέρα και πάλι. Είμαστε στη Λεωφόρο Πειραιώς, είμαστε στο ύψος του Ταύρου, κοντά στο Δημαρχείο Ταύρου Μοσχάτου. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις τώρα και άκη εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων και των μέσων μεταφοράς σήμερα σε όλη την πόλη, καθώς διανύσαμε απόσταση από το κέντρο έως εδώ μέχρι να φτάσουμε. Πρέπει οι οδηγοί να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Να πούμε ότι αρκετές ήταν οι καθυστερήσεις και πολλά το πλήθος μεγάλο των αυτοκινήτων, κυρίως μετά τις 7.30 ώρα παρατηρήθηκε το πιο έντονο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, η ώρα που πηγαίνουν στις δουλειές. Αυτό είναι το ρεύμα προς το κέντρο, έτσι, η Αδαμαντία, καλά βλέπουμε. Έτσι, είμαστε ακριβώς στην νησίδα, στη μέση. Βλέπουμε την άνοδο ουσιαστικά της Πειραιώς αυτή τη στιγμή, η οποία είναι αρκετά μποτιλιαρισμένη. Κινούνται με μικρές ταχύτητες οι οδηγοί.
χρειάζεται υπομονή προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Παρ' όλα αυτά, ρωτάει ο κύριος Σαραντάκος πόση ώρα είναι τώρα, πόση ώρα θα χρειαστούν. Πόση ώρα έκανε η ίδια. Μας είπες ότι διανύσατε μια απόσταση από το κέντρο μέχρι την Πειραιώς. Πόση ώρα κάνατε για να φτάσετε? Κάναμε γύρω στα 40 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο με εδώ. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Και όσο περνάει η ώρα, όσο πλησιάζουμε προς τις 10, θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι προφανές ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για το κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε υπομονή. Και πάλι. Ξανά ο κύριος Αλεξάνδρης, δηλαδή, παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Απεργία είναι να συμμετάσχουμε και να τη χαρούμε. Κάθε μέρα δεν έχει γίνει στην Πειραιώς. Κάθε μέρα έχει γίνει. Αφού τα ψηφία υιοθείται το θέμα παρελάσεων του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Ναι, κατέβασε τόσο πολύ κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πια κίνηση από τώρα. Κάνει φασαρία στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Και αφού τα ψηφία είναι τόσο πολύ. Πρέπει να σα πω στου οδηγού που είναι εκεί πέρα καθυλωμένοι να του πείτε εντάξει, κάθε μέρα έχει κίνηση. Κάθε μέρα έχει κίνηση, καλό ή κακό. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχουν λύσει όλοι οι κυβερνήσει. Τώρα, κυρία Βούλτεψη, τι θα γίνει με τα αναδρομικά, τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με τα καθαριστικά. Έχονται κάτι καθαριστικά, τους έρχεται στο δόξα βατήρι των ανθρώπων. Εκαθαριστικά της εφορίας. Τις διαφορές, μάλιστα. Ή του έμφυα. Παρακαλώ. Τι εννοείται. Εκαθαριστικά των συνταξιούχων. Των συνταξιούχων. Ναι, εντάξει, προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Υπήρξαν και δεν έχουν καθαριστεί σε όλες πολλά. Ναι. Και έχουν αγωνία και δεν ξέρουν τι λεφτά θα βάλουν τελικά στην τσέπη τους. Ναι, προφανώς η κυβέρνηση πιστεύω ότι θα ενημερώσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, ελήφθησαν κάποιες πρώτες αποφάσεις για ελάπριση της φορολογίας, αλλά η επιβάρυνση γενικά είναι μεγάλη, δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς. Σας κατηγορούν ότι έχετε κατασκευάσει ένα σκηνικό με fake news και για τις συντάξεις και για τα όσα δεν είχαν καθαριστεί και τα όσα συνέβαιναν στο Υπουργείο Εργασίας. Θα τα επιταχύνει αυτά το Υπουργείο Εργασίας και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και όλα αυτά είναι ζητήματα. Δεν αρνούμε εγώ ότι υπάρχουν προβλήματα. Είναι δυνατόν? Τι πίστεψε ποτέ κανείς ότι θα άλλαζε μια κυβέρνηση και από τη μια στιγμή στην άλλη θα άλλαζαν όλα? Προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και θεωρώ ότι υπάρχει και να ακούουν οι υπουργοί τα προβλήματα και να δίνουν άμεσα λύσεις. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πολιτική. Είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα. Φυσικά, καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Τα επισημαίνουμε όλοι. Υπάρχει 1, 2, 3, 5 προβλήματα. Ο καθένας που είναι στην αρμοδιότητά του θα καθίσει να τα λύσει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό είναι πολύ και του συντάξιου. Πέρα από το καθαριστικό, είναι και κάτι ακόμα. Αν στο τέλος του χρόνου. Τα οποία καθαριστικά όμως τώρα αποσταλούν. Είχαν να αποσταλούν. Δεν είχαν αποσταλεί, εννοείται. Δεν είχαν αποσταλεί. Ναι. Δηλαδή δεν ξέραμε τον υπολογισμό που έγινε από τον νόμο Καντρούγκαλου. Δεν ξέραν τι τους κρατούσαν, δεν ξέραν. Θα μας απαντήσετε και εσείς. Τι υπολογιζόταν. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα. Αλλά νομίζω και οι συνταξιούχοι περιμένουν κάτι ακόμα. Αν στο τέλος του χρόνου, αν περισσέψουν λεφτά στα κρατικά ταμεία, αν θα ξαναπάρουν κάτι. Ακούστε. Πάνω σε αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να σας θυμίσω. Στην Εθνική Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας θυμίσω. Αλλά επειδή υπάρχει ένα κομμάτι για τη σωστότητα θέτηση. Γιατί είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι δόθηκε το επίδομα μετά το Πάσχα και ξαναπάρτε του χρόνου. Ναι. Γιατί στο τέλος του 20 δηλαδή. Κάθε χρόνο μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο, ήδη από το 2014 που τότε μας το έλεγαν ψευδοπλεώνασμα και του μίσους και του αίματος και του θρήνου και του οδυρμού, ήδη από το 2014 κάθε χρόνο από το πλεώνασμα δίνεται το περίφημο κοινωνικό μέρισμα. Δεν ήταν μόνο συνταξιούχοι όμως. Λοιπόν, το έπαιρναν και αυτοί που ήταν χαμηλόμισθοι, για παράδειγμα. Ή κομματικών ανέργων. Κοινωνικό μέρισμα. Πιστεύω. Ήταν για όλους. Γι' αυτό το ρωτώ. Μήπως επεκταθεί και. Ναι, την σύνταξη την είπε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε το 2014 αυτό το. Μοιράστηκε το 2014 αυτό το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης για τις επόμενες κυβερνήσεις. Διότι ήταν πολύ στοχευμένο. Ήταν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ήταν η στρατιωτική που είναι και ήταν και το μικρότερο ποσό, απλώς το διωγγώσα προπαγανδιστικά. Ήταν δηλαδή κατηγορίες συμπολιτών μας που είχαν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη. Εγώ καταλαβαίνω. Τώρα, αυτό έχει δοθεί ήδη προεκλογικά. Προφανώς δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει, αν υπάρχει ένα περίσσευμα, να δοθεί πίσω. Έτσι κι αλλιώς το περίσσευμα του κόσμου είναι. Γι' αυτό, γι' αυτό το ρωτώ, αν δηλαδή υπάρξει, μήπως και όντως δοθεί για τους. Αυτό είναι θέμα απόφασης κυβέρνησης, ανάλογα με τα οικονομικά. Εγώ νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Με συγχωρείτε που σας το χαλάω τώρα. Ότι επειδή δόθηκε. Έχει δοθεί, Μιλάει για κατηγορίες άλλες. Υπήρξε όμως η διατύπωση του κυρίου Πέτσα που δημιούργησε εντυπώσεις ότι ψάχνουμε να βρούμε μια άλλη μορφή. Από του χρόνου. Από του χρόνου, αλλά ποια μορφή θα είναι αυτή, πόσο θα είναι, σε ποιους θα είναι, πότε θα είναι. Γιατί δεν πρέπει να είναι οριζόντιο. Δηλαδή, δίνω σε όλους τόσο.
πρέπει να είναι στοχευμένο. Νομίζω ότι ο πονοκέφαλος για την κυβέρνηση είναι ότι δεν περπατάει όπως θέλουν, και εδώ ίσως ο κ. Λεξιάδης μπορεί να μας βοηθήσει, επειδή 120 δόσεις. Και ψάχνουν να βρουν τρόπους για να προχωρήσει πιο εύκολα, γιατί ανεβαίνουν και τα λεξιπρόθεσμα, κ. Λεξιάδη. Κοιτάξτε, εγώ με έκπληξη στο τραπέζι ακούω ότι υπάρχουν προβλήματα. Εγώ νόμιζα ότι τα προβλήματα φύγανε μαζί με την κυβέρνηση που έφυγε. Από ό,τι φαίνεται, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε δημιουργήσει. Εντάξει, για τις καθυστερήσεις σας λέει η κυρία Βούλτεψη ότι φταίτε εσείς, ακούγαμε, κύριε Αλεξιάδη. Εμείς θέμε για όλα, είπαμε. Πέντε χρόνια αυτή η αγωνία. Από τις βροχές που δεν έρχονται, το κρύο που θα έρθει, τις διώκεις εταιρείες, θα πάτε αυτά με εμείς. Αλλά ακούγαμε μέχρι τις εκλογές διάφορα αφηγήματα, για παράδειγμα, λέμε για το ασφαλιστικό. Εγώ θυμάμαι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη, που λέγανε θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ακούγαμε τέτοια ηρωικά και πένθυμα. Ναι, σταδιακά. Μετά, ναι. Περιμένετε, ναι. Μην βιάζεστε. Ναι. Εγώ δεν σας διακόπτω, ναι, περιμένετε, ναι, να ακούσετε. Ναι. Μετά τις εκλογές, λοιπόν, αυτό ξεχάστηκε. Έγινε μια παλιά ιστορία, έφυγε από τη μέση. Και τώρα θα έχουμε μια μείωση των εισφορών 1% από πότε, από το καλοκαίρι του 2020. Όλα αυτά τα οποία λέγανε κάποιοι ξεχαστήκανε. Και σε σχέση με τους συνταξιούχους, το κοινωνικό μέρισμα για το οποίο λέτε δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Αφορά 3,4 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν θα δουν το μέρισμα το οποίο θα βλέπανε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πολίτες καταλαβαίνουν. Πώς δεν θα το δουν? Διότι υπόθηκε με σαφήνεια ότι για το 2019, ναι, κοινωνικό μέρισμα δεν θα υπάρχει. Τελείωσε αυτό. Εξαντλήσατε. Αυτά ήταν προεκλογική περίοδο. Και δώστε με εδώ το Πάσχα τα λεφτά. Τα δώσαμε μετά το Πάσχα. Τα δώσαμε μετά το Πάσχα. Πριν τις εκλογές, κύριε Τσεκούρα. Τα δώσαμε τις 13η σύνταξη. Σωστά. Σωστά, κύριε Σαρατάκο. Το λέτε πριν τις εκλογές, ενώ ξέρετε, επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, ότι δόθηκε τότε για συγκεκριμένους λόγους. Για Χριστούγεννα δόθηκε το Πάσχα. Έπρεπε να έρθει. Το ίδιο λέμε και εμείς για συγκεκριμένους λόγους. Πιστοποίησα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτά του γύρω στα και μετά να δοθεί. Και ναι. 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 Αυτά τα λέμε χωρίς να διακόπτει. Από 14 μας δουλεύατε γι' αυτό. Περιμένετε, μην βιάζετε και αφήστε να ακουστεί. Δόθηκε η 13η σύνταξη και σωστά δόθηκε, διότι θέλουμε να επαναφέρουμε την 13η σύνταξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν την επαναφέρει. Και είπαμε ότι ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει μέχρι τέλος του χρόνου, θα δοθεί και κοινωνικό μέρισμα. Αφού θα χάνετε τις εκλογές, το ξέρατε. Και λέει ότι δεν έχω λεφτά να δώσω για κοινωνικό μέρισμα. Δωράκια στους έχοντες και κατέχοντες έχω να δώσω. Ό,τι θέλατε, λέγατε τότε, κύριε Αλεξιάδη. Οι θεσμοί όμως λέγανε χθες στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι επειδή υπήρχαν τρύπες στον προϋπολογισμό λόγω και του κοινωνικού πακέτου που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Πάσχα, λίγο πριν τις εκλογές δηλαδή, ότι τέλος πάντων με κάποια μαζέματάκια που έχουν γίνει τώρα έχουν μειωθεί αυτές οι τρύπες. Άρα βλέπανε τρύπα από τις παροχές που είχατε δώσει. Οι θεσμοί πάντα τέτοια λέγανε, δεν επιβεβαιωνόντουσαν αυτά που λέγανε, διότι όταν έκλεινε ο προϋπολογισμός, από τα στοιχεία και της Eurostat και της, και του Υπουργείου Οικονομικών, φαινόταν ότι υπήρχε πλεόνασμα και επιβεβαιωνόταν τα δικά μας οικονομικά δεδομένα. Για τις 120 δόσεις θα πέσει όμως μέσα σε αυτό το θέμα. Γιατί βλέπουν τρύπα 200 εκατομμύρια. Σε σχέση με τις 120 δόσεις, πρέπει να δει το θέμα των χρεών η κυβέρνηση. Δεν είναι όλα τόσο εύκολο όσο τα εμφανίζαν πριν τις εκλογές. Υπάρχουν δυσκολίες και μια και λέμε για το θέμα των χρεών. Και μια και λέγαμε για το θέμα του τουρισμού και πολύ σωστά λέγατε και τις επιπτώσεις που είναι αλυσιδωτές, πρέπει να ξαναδεί η κυβέρνηση. Τώρα έχουμε φύγει από την εποχή των μνημονίων. Η οικονομία είναι σε άλλη φάση. Πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της απόδοσης του ΦΠΑ μόνο σε ό,τι έχει εισπράξει. Με αφορμή την ιστορία της πτώχευσης στον τομέα του τουρισμού. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό ζητούν και οι ίδιοι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανοίξει η ατζέντα και να κάνουμε τη συζήτηση. Όταν μια επιχείρηση δεν έχει εισπράξει ΦΠΑ, να μην είναι υποχρεωμένο. Ναι. Χτες δεν συζητήθηκε αυτό. Όχι μόνο, αυτό όχι μόνο. Το λέει γενικότερα. Ο πάνω στο πρόβλημα της Thomas Cook, στο κανόνι της Thomas Cook. Με αφορμή αυτό το πρόβλημα. Ναι, γενικότερα. Με αφορμή αυτό το πρόβλημα. Ο ΦΠΑ να καταβάλλεται μόνο πάνω σε αυτά που έχει εισπράξει. Βεβαίως. Διότι θα έχουμε τώρα το φαινόμενο. Εσείς γιατί δεν το κάνατε αυτό καθόλου, τίποτα. Εμείς βασανίζαμε και τους μαύρους. Όχι άλλο, Ελένη κάθεται και κλαίει. Να σας πω λοιπόν το γιατί. Διότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα σε καταστροφή. Ναι, ναι, σε καταστροφή. Σε ανάπτυξη την παραλάβατε. Ήταν κάτι που εξετάσαμε, δεν προλάβαμε στην να το κάνουμε. Ναι. Ναι. Τώρα όμως που, είναι, τώρα που είμαστε στην κανονικότητα... Μήπως ζητάτε πρέπει... πολλά όμως από τριών μηνών λέω, κυβέρνηση. Πρέπει η κυβέρνηση αυτή λέω, δηλαδή, να εξετάσει το θέμα της καταβολής του ΦΠΑ στην πραγματική έξι ύπραξη. Μήνες για να βρείτε περπατησιά με όλο αυτό το κύκλο. Τι 6 μήνες να βρουν περπατησιά, 6 μήνες για να μας πάρει σαλόνο μνημόνιο. Γίνανε εκλογές, αποφάσισε ο λαός γι' αυτό, μην επαναρχόμαστε σε αυτό. Όχι, όχι, τώρα έχετε το θεσμικό ρόλο του ελέγχου. Σωστό, σωστό. Και για το εξάμηνο, ο λαός μίλησε, γίνανε εκλογές μετά το εξάμηνο. Ναι, σας είπε μπράβο, συγχαρητήρια. Για πάμε τώρα, πάμε στη Σοφία τη Φασουλάκη, γιατί για την Νοβάρτης είχαμε την κατάθεση του Γιάννη Στουρνάρα και της κυρίας Ράικου. Σοφία, καλημέρα. Έχει από μένα.
μια μάρτυρας που είναι πολύ σημαντική και κομβική, θα έλεγα, σημασίας, γιατί θύτευσε και η ίδια ως προϊσταμένη της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς. Ήταν εκείνη που άνοιξε την έρευνα για την Νοβάρτης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε πέσει πάνω σε έναν τροφοδότη λογαριασμό με 28 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος κατά την κρίση της χρησιμοποιείται για να πληρώνονται, για να δωροδοκούνται γιατροί, διοικητές νοσοκομείων και πιθανότατα και πολιτικά πρόσωπα. Η έρευνα όμως από εκείνη σταμάτησε 3 μήνες μετά με μια βαριά καταγγελία για παρεμβάσεις στο έργο της και για εξωθεσμικά κέντρα που δεν την αφήνουν να κάνουν τη δουλειά της. Αυτά έγιναν τον Μάρτιο του 2017, ενώ λίγο αργότερα τον Οκτώβρη του 2018 μέσω κύκλων η κυρία Ράικου ήταν η πρώτη που είχε μιλήσει για τον Ρασπούτιν. Θυμάστε όλοι τότε που αναρωτιόμασταν για ποιον μιλάει και ποιος είναι. Ακριβώς. Είχε μιλήσει για αυτό το πρόσωπο λοιπόν, το οποίο όπως έλεγε είναι πολιτικό πρόσωπο και με ύφος Νταβατζή της υποδείκνυε όχι μόνο σε εκείνη αλλά και σε άλλους όπως υποστήριζαν οι κύκλοι της, το πώς να κάνουν τη δουλειά τους, να ασκούν διώξεις ή να αρχιοθετούν δικογραφίες. Πάντως, Σοφία, ο Γιάννης Τουρνάρας ήταν φιδωλός. Σας είδα χθες που κάνατε το ρεπορτάζ. Προσπαθούσαμε τώρα, είδες. Το είδα. Όλοι οι συνάδελφοί ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε κάτι να βγάλετε, μία ατάκα, κάτι να σας πει. Δεν μιλάει εύκολα ο Τουρνάρας. Αλλά δεν θέλησε να πει κάτι, έτσι δεν φαντάζομαι είναι. Ό,τι έχει πει μέσα στο υπόμνημά του. Και ο ίδιος στο παρελθόν έχει κάνει λόγο για σκευωρία και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ίδιος έκανε αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, οπότε η κατάθεσή του καταλαβαίνω ότι θα πάει και αυτή σήμερα αύριο στη Βουλή. Το ίδιο θα γίνει και με την κατάθεση της κυρίας Ράικου, γιατί ακόμη και αν δεν έχει κατονομάσει τον Ρασπούτιν, αν τον έχει φωτογραφίσει, αν έχει σκιαγραφίσει το ποιος είναι αυτός, ακόμη και αν έχει πει ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, τότε και αυτή η κατάθεση με τη σειρά της θα πάει στη Βουλή. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρία Βούλτεψη, πού θα πάει τώρα αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε. Και γιατί δεν πάει, όπως λέγατε προεκλογικά, στον κύριο Τσίπρα. Εγώ έχω ακούσει εσάς και άλλους, για να είμαι ειλικρινής, που έλεγατε ότι Τσίπρας Παπαγγελόπουλος είναι. Ακούστε, η έρευνα είναι προκαταρκτική, σωστά? Για ένα πρόσωπο. Ναι, ακούστε. Ό,τι προκύψει, όταν πάει, έχει αρμοδιότητες ανακριτικών αρχών. Ό,τι προκύψει. Για ένα τι σημαίνει ό,τι προκύψει? Ότι αν υπάρξει χαραμάτα για τον κύριο Τσίπρα, θα βάλετε και τον κύριο Τσίπρα μέσα μετά. Στις καταθέσεις, τώρα δεν είμαστε θέσεις να ξέρουμε, αλλά καταλαβαίνουμε και κάπως έχει ακροθυγό στη γη. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως ηθήνων νους. Ναι. Έτσι. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος... Το ότι προκύψει ακυρώνει πάντως το εγώ τους πολιτικούς αντιπάλους μου, δεν τους θέλω στα δικαστήρια. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει το εγώ. Το ότι προκύψει είναι, παιδιά, άμα σκάσει Τσίπρας. Όχι, δεν ακυρώνει. Μισό λεπτό. Τι θα πει ακυρώνει? Αυτό λέει ότι πρέπει να προκύψουν στοιχεία και δεν πάω χωρίς στοιχεία, ο Μητσοτάκης. Αυτό λέει. Δεν πάω χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία έναν πρωθυπουργό. Τότε γιατί το λέγατε πριν? Υπάρχει θέμα να το συζητάμε. Τότε ήταν επιπόλαιο που το... Συγγνώμη για Αλεξιάδη. Τότε ήταν επιπόλαιο προεκλογικά να μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα. Ήταν προεκλογική περίοδος. Μισό λεπτό. Ή έχουμε στοιχεία ή δεν έχουμε. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Έχω δικαίωμα να λέω ότι θεωρώ ότι είναι ηθήνων νους. Πρέπει να μου προκύψει από έρευνα όμως. Μπορεί να προκύψει ή δεν προκύψει, να το θεωρώ. Δεν έχει σημασία αυτό. Εδώ όμως μιλάμε για προκαταρκτική. Ένα λεπτό. Λίγο να τα ξεκαθαρίσω. Ναι, τα θέματα. Γιατί ήταν σκευωρία αυτό που έκανε ο Τσίπρας με τα 10 πολιτικά πρόσωπα και ο Παπαγγελόπουλος και έχουν πάει στο αρχείο οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις. Μπράβο. Και δεν είναι τώρα σκευωρία αυτό που λέτε, ότι έχω δικαίωμα να λέω ότι ο Τσίπρας είναι ηθιονούς της σκευωρίας που κάτι λέγω, αλλά στοιχεία δεν έχω λοιπόν, ακόμα. Παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχουν διάφορα σκέλη σε αυτές τις υποθέσεις. Υπάρχουν φυσική και ηθική αυτουργή. Αυτά όλα βγαίνουν μέσα από έρευνα. Και όπως ξέρετε, στη δικαιοσύνη, άρα και στην προκαταρτική της Βουλής, όταν προκύπτει ένα στοιχείο, προχωράει παραπέρα. Δεν το κλείνει, ούτε το κουκουλώνει, ούτε τίποτα. Άρα μήπως έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική προεκλογικά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούστε. Με όλο τον Ιώτα το προσεκτική. Ακούστε. Εμείς μιλήσαμε για σκευωρία. Προφανώς, όταν θεωρεί κάποιος ότι πρόκειται για μια σκευωρία, υπάρχει λόγος για τον οποίο το θεωρεί. Βλέπετε τώρα, ακούσατε το ρεπορτάζ της κυρίας Φασουλάκη,
που λέει για την κατάθεση κυρίας Ράικου, η οποία κυρία Ράικου είχε παραιτηθεί. Γιατί, γιατί ενώ εκείνη προχωρούσε την έρευνά της. Όχι από τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει εμπλέξει τον πρωθυπουργό τον τότε. Μάλιστα, αλλά μιλάει για τον Ρασπούτιν. Ας έρθει λοιπόν ο Ρασπούτιν, αυτό λέμε. Δεν πάμε εμείς δηλαδή να πούμε 10 άνθρωποι. Ο Πικραμένος, ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς, ο Γεωργιάδης, υπουργοί, κόσμος πολλής. Από πού τα είχανε αυτά. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο. Όμως θέλω να πω κάτι για τη διαφορά μεταξύ προπαγάνδας και σκευωρίας. Έχουν γίνει στη χώρα πάρα πολλές εξεταστικές. Οι περισσότερες έγιναν επί Παπανδρέου και Τσίπρα όταν ήθελαν να κρύψουν ένα μνημόνιο. Ξανά έκαναν μια εξεταστική για τα ομόλογα, για τη Siemens, για το Βατοπέδι και ξανά μανάκι. Τώρα εσείς γιατί κάνετε. Προσέξτε. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Εδώ δεν, εκείνες απέβλεπαν στο να βρεθούν πολιτικές ευθύνες, να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ποιος θέλει και να συνεχίσει αν θέλει δικαιοσύνη. Εδώ πήγε κατευθείαν σε δίωξη ποινική προσώπων. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σκευωρία. Δηλαδή δεν έκανε πρώτα μία έρευνα γενική να δει τι γίνεται. Πήγε κατευθείαν με κουκουλοφόρους μάρτυρες που δεν έπρεπε να είναι μάρτυρες. Δεν έπρεπε, αποδείχθηκε, να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες αυτοί. Διότι σχετίζονταν με την υπόθεση και αυτό απαγορεύεται. Και γι' αυτό ζητούσαμε εμείς να βγουν οι κουκούλες και δεν έβγαιναν. Σας θυμίζω ότι έγινε εξεταστική στην Βουλή. Μην πάμε στα ιστορικά. Καταλαβαίνω πάντως ότι λοιπόν, το ενδεχόμενο και ο κ. Τσίπρας να μπει στο κάδρο είναι ανοιχτό για σας. Για τους πάντες. Για τους πάντες. Για τους πάντες. Άρα διότι και για τον κύριο Τσίπρα. Διότι ορίστε, πρόκειται για σκευωρία. Και πρέπει να φτάσουμε στην άκρη του νήματος. Και γιατί, γιατί δεν πρέπει ποτέ ξανά να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να κρεμάει στα μανταλάκια επί δύο χρόνια οποιονδήποτε, λέω εγώ, είτε τον λένε Σαμαρά είτε όχι, με στοιχεία που δεν υπάρχουν. Κυρία Αλεξιάδη, και αυτό, μισό λεπτό, η Ράικου αυτό που είπε. Είναι εκτεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό που περιγράφει η κυρία Βούλτεψη. Σε καμία περίπτωση. Ότι κρέμασε στα μανταλάκια 10 μεγάλα πολιτικά πρόσωπα ανάμεσα τους και δύο πρώην πρωθυπουργούς. Να σας απαντήσω. Με εικάζω, νομίζω, ανθρώπων που ήταν εμπλεκόμενοι ή κάποια από αυτούς στην υπόθεση. Θα σας απαντήσω και πολύ συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ καλό στα κόμματα να υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία και να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε άλλα πράγματα πριν τις εκλογές, κάποια άλλα λένε τώρα άλλα. Και υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τώρα την Α άποψη και την Β. Καλή είναι η δημοκρατία στα κόμματα και καλό είναι να διατυπώνεται. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που ακούστηκε πριν από το βίντεο από την κυρία Φασουλάκη, και καλό είναι να ξανακουστεί και να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σας. Είπε ότι η κυρία Ράικου κατέθεσε ότι πιθανότητα υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα εμπλεκόμενα σε αυτήν την ιστορία. Κοιτάξτε πώς με μία φράση καταραίει όλο το αφήγημα το οποίο προσπαθούσαν να κάνουν κάποιοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγανε ναι, αλλά ήταν δικά σας τα πολιτικά δεν πρόσωπα. Δεν μπορείτε να είστε ψύχρεμοι. Ήταν να... του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείτε να... Ήταν ο κύριος Τσίπρας που μιλούσε έτσι με το Φρουζί και ο κύριος... Πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Και ο κύριος Κουρουμπλής που δεν εξέδωσε δελτίο τιμών φαρμάκων. Πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Γιατί πρέπει να μας πει για τις καταγγελίες. Σε δικά σας είχε πέσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν... Μην το λέτε λοιπόν αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Θα σχολιάσετε και τις καταγγελίες. Θα σχολιάσω βεβαίως. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Ναι, από εσάς. Θέλετε να διευθύνετε εσείς την κουβέντα ή εδώ που μας καλέσατε. Το θυμίζω στον κύριο Παυλόπουλο. Αν θέλετε να διευθύνετε εσείς, δεν θα προλάβει να πληρώσετε το ερώτημα του κυρίου Σαραντάκου. Αλλά είναι σαφές ότι για ποιο λόγο η κυρία Βούλτεψη δεν θέλει να ακουστώ. Αλλά εγώ θα ακουστώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Νοβάρτης υπάρχει, όχι επειδή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το λέει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Και ήδη στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχει δικογραφία συγκεκριμένη. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη έστειλε στη Βουλή φακέλους για πολιτικούς και πολύ σωστά αυτή η υπόθεση μπήκε στα αρχεία όταν δεν υπήρχαν στοιχεία. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να δούμε το εξής. Μισό λεπτό. Επειδή όλοι... Και τα τηλέφωνα του Ρασπούτιν, ο κ. Αγγελής, αυτό θα σας πω τώρα. Δηλαδή κάποιος έπαιρνε τηλέφωνα. Και έλεγε προχώρα στιγμή... την υπόθεση Αλεξιάδη. Σταμάτα τον γιατρό. Άσε την υπόθεση Κουτροκόη πίσω. Όχι, θα σας πω λοιπόν αμέσως γι' αυτό. Ναι. Επειδή μιλάμε για στοιχεία, εγώ θέλω να καταλάβω μέχρι στιγμής ποιο είναι το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έγιναν παρεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα σε δικαστικούς. Η κατάθεση ενός ενεργεία κορυφαίου εισαγγελικού λειτουργού. Και μία ένας κορυφαίος δικαστικός λέει ότι γινόταν παρεμβάσεις πρέπει να το αποδείξει αυτό. Δύο. Μα έχει πάει στοιχεία. 15 κορυφαίοι δικαστικοί λένε ότι γινόταν παρεμβάσεις. Πρέπει οι παρεμβάσεις αυτές να αποδειχθούν. Μα πήγαν στοιχεία. Και εδώ υπάρχει και το εξής ζήτημα. Από την εμπειρία μου που έχω, όχι, ο λόγος δεν μετράει, πρέπει να φέρει στοιχεία.
Και δεν είναι δυνατόν κάποιοι, όταν έχουμε μάρτυρες που καταθέτουν στην προηγούμενη περίοδο και γιατί με το καθεστώς το εικάζο του, ακούστε το εικάζο ενός αυτό μάρτυρα, ο οποίος αποδείχθηκε ότι εμπλεκόταν ποιος στην υπόθεση. Ποιος μάρτυρας, όταν, όταν πηγαίνει κάποιος μάρτυρας και καταθέτει. Ναι. Ποιος μάρτυρας. Με ένα, καθεστώς, ναι, το οποίο έχει ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι, δεν ήταν έτσι. Και λέει ότι λέει... Υπήρξε μάρτυρας που είπε ότι εγώ είδα την απάντηση. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνει με στοιχεία. Εμείς περιμένουμε να δουν τα στοιχεία επιτέλους που λένε για σκευωρία. Στο θέμα όμως των παρεμβάσεων, γιατί ακούγονται για παρεμβάσεις. Από την εμπειρία μου και σαν υπάλληλος και σαν συνδικαλιστής και σαν υπουργός. Όταν ένας υπάλληλος, ένας ελεγκτής έχει μια υπόθεση και ελέγχει μια υπόθεση. Εάν τον πάρει τηλέφωνο ο υπουργός Αλεξιάδης, ναι, και του πει την τάδε υπόθεση που έχεις, είτε ευνόησε αυτόν που ελέγχεις, είτε κυνήγησε τον επειδή δουλεύει σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και λέει κακά λόγια για μας. Ναι. Θα πρέπει την επόμενη στιγμή να κάνει μια αναφορά στην υπηρεσία του και να πει: δέχτηκα τηλέφωνο από τον κύριο Τάδε, είχα επίσκεψη, έγινε αυτό. Μα παραιτήθηκε, κύριε Άικο, και... κάτι χειρότερο. Και... πιο έντονο, μάλλον. Παραιτήθηκε. Δέχτηκα παρέμβαση και αμέσως υπάρχουν διοικητικά έφυγε όργανα. Παραιτήθηκε, κύριε Άικο, δεν έφυγε την επόμενη μέρα των παρεμβάσεων που λέει. Αν, θυμήθηκε, αν θυμήθηκε κάποια στιγμή. Λέει ότι με ύφο δαμπαζίτη θυμήθηκε κάποια στιγμή τη παρεμβάσεων. Νομίζω ότι όταν κατάλαβε ότι είχε αλλάξει το σκηνικό. Εμπλέκεται κάπου. Αν μου πει εμένα ο Σαραντάκος, τώρα εδώ, μου ψηφίσει, νομίζω ότι ο Αλεξιάδης εμπλέκεται κάπου. Ποιος θα είναι ο συκοφάνης, ο Σαραντάκος που μου είπε εμένα, μου ψηφίσε, νομίζω ότι εμπλέκεται κάπου, ή εγώ που θα το κάνω τούμπαλο και θα σας κρεμάσω στο μανταλάκια. Με συγχωρείτε, δεν δηλαδή πρέπει οποιοδήποτε δημόσιο... Με το εικάζω γίνεται δεν δουλειά. Πρέπει οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος να δέχεται παρεμβάσεις πολιτικών. Και, σαν αυτές που είχαμε... Θέμα, Παπαγγελόπουλου, αφήστε να πω τη φράση. Ναι, μάρα, σαν τις παρεμβάσεις που είχαμε το 2014 είχαμε παρεμβάσεις πολιτικών σε συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο, όπου πολύ σωστά ο ελεγκτής βγήκε και έκανε αναφορά για τις παρεμβάσεις αυτές. Ναι. Συγκεκριμένα θέματα λοιπόν. Για σας υπάρχει θέμα, Παπαγγελόπουλου, ή όχι, κύριε Αλεξιάδη, είναι απλό. Για σας όχι προσωπικά, και προσωπικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση το μήνυμα του Παπαγγελόπουλου, έχω συνεργαστεί μαζί του στα πλαίσια των καθηκόντων μας. Και έχω δει και τον. Θέλετε να μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλετε να μιλήσετε. Ναι, μπορώ να το κάνω. Εγώ μπορώ να το κάνω και λιμανίσαι, γιατί μένω στον Πειραιά και μπορώ να το κάνω με μπάχαλο εδώ. Μπορώ να το κάνω με μπάχαλο. Αυτά που ξέρατε, εκεί που θέλατε. Και αν θέλετε να καλύψετε τους διεφθαρμένους που έχετε, να τους καλύψετε. Εμείς, εγώ είμαι τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έχω συνεργαστεί μαζί του. Είναι ικανότατος δικαστικός. Έκανε πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο που είναι και περιμένουμε να έρθουν τα στοιχεία για όλη αυτή τη σκευωρία που ψηθεί εναντίον του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάνουν παρεμβάσεις στο έργο σου. Μου ψιθυρίζουν. Πάμε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, κίνηση. Ναι, εδώ είναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έλα, έχει κίνηση. Σήμερα, παιδιά, το έχουμε πει από το πρωί ήρεμα. Στον Παντελή θα πάμε τώρα. Θα πάμε τώρα. Πάμε τώρα στον Παντελή του Βαλασόπουλο, στο Βερολίνο. Γεια σου, Παντελή. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καθώς... μπορώ να κάνω μια, συγγνώμη, μια δεν επισήμανση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συγγνώμη ρε παιδί μου, μια επισήμανση. Παιδιά, σηκώνομαι και εγώ, πάω εκεί. Εδώ είμαι καλά, ωραία. Ο Παντελής, ναι, είναι, εκτός από το ότι είναι ένας κορυφαίος ανταποκριτής, κορυφαίος συντάγματος και τα λοιπά, μάλιστα, ναι, Παντελή. Ο Παντελής υποδέχεται τους υπόλοιπους ανταποκριτές, τους συναντάει στις Βρυξέλλες, και αντί να πάει ο ανταποκριτής των Βρυξελών να τους κάνει το τραπέζι, ξέρει τα στέκια ο Παντελής. Το ξέρω. Και το ξέρεις και αυτό. Παντελή, το ξέρω ή δεν το ξέρω. Το ξέρει Κουτροκόη αυτό. Από πού το ξέρει Κουτροκόη. Είδες που το ξέρω. Από πού το ξέρει. Το ξέρει. Δεν θέλω να λες. Βλέπεις τα μανταλάκια με κρεμάς και εμένα, νομίζω. Μα δεν έχει, έχει έρθει Βρυξέλλες η Κουτροκόη. Λοιπόν, Παντελή, λοιπόν, πάμε. Βερολίνο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα θέματα. Έχουμε θέματα σοβαρά. Έχουμε τη γερμανική Κόντορ που είναι θυγατρική της Thomas Cook. Και φαίνεται ότι και εκεί χτυπάει κόκκινο συναγερμός, Παντελή. Βεβαίως. Καλημέρα και πάλι. Σεισμός στη γερμανική τουριστική αγορά, που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε, οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι πελάτες μας στην Ελλάδα. Και οι πιο πολλοί έρχονται με την Κόντορ, η οποία είναι θυγατρική της Thomas Cook. Την αγόρασε από τη Λουτφάνσα πριν χρόνια. Να πούμε ότι είδα χθες το βράδυ ένα ρεπορτάζ του ARD για το θέμα αυτό, το οποίο έχει συγκλονίσει και τη Γερμανία, το οποίο έλεγε ότι πιθανότατα η Ελλάδα θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες από αυτή την ιστορία, γιατί, όπως έλεγε το ρεπορτάζ του κρατικού καναλιού, στην Ελλάδα ήρθαν πέρσι 3 εκατομμύρια
τουρίστες με την Thomas Cook σε σύγκριση με την Τουρκία, οι οποίοι ήταν 700.000. Η Condor τώρα είναι στα όρια της χρεοκοπίας, η θρηγατρική της Thomas Cook είναι αυτή που μεταφέρει τους Γερμανούς τουρίστες που έχουν κλείσει με την Thomas Cook, 40 αεροσκάφη έχει και βέβαια δεν μεταφέρει πια τουρίστες προς τους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως του Νότου και την Ελλάδα βέβαια. Υπάρχουν 140.000 Γερμανοί που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι θα γίνει. Η Condor λέει ότι θα τους φέρει πίσω, αλλά δεν θα πάει καινούριους προς τον Ευρωπαϊκό Νότο. Κανείς δεν ξέρει, είναι χαοτική η κατάσταση, έτσι την περιγράφουν. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είδα ρεπορτάζ στην Ισπανία που πέταξαν έξω από τα δωμάτια Γερμανούς τουρίστες, στη Ρόδο απελπισμένους Γερμανούς τουρίστες. Και να πούμε, Παντελή, σε αυτό το σημείο, έτσι, και να το επισημάνουμε, ότι εδώ δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα και τέτοια περιστατικά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και πρέπει να το επισημάνουμε. Έριξε Γερμανούς τουρίστες που τους κλειδώσαν τα δωμάτια και τους ζητήσανε να πληρώσουν τα λεφτά επί τόπου, απελπισμένοι στη Μαγιόρκα. Πολλοί πάνε τώρα γιατί θέλουν να πετάξουν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας προς την Ελλάδα και δεν γίνεται. Να πούμε επίσης ότι η Condor ζήτησε δάνειο με εγγύηση του δημοσίου από το γερμανικό κράτος, πράγμα δύσκολο όμως γιατί είναι μια εταιρεία, ουσιαστικά έχει την έδρα της στην Βρετανία. Παντελή, εάν καταρρεύσει. Ναι. Τι γίνεται με τους τουρίστες, τους Γερμανούς που προγραμμάτιζαν να έρθουν αυτές τις ημέρες για τις διακοπές τους στην Ελλάδα? Δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Δεν έρχονται. Από χθες τελείωσε. Είναι αυτό που τελείωσε. Λέγαμε και με τον κύριο Τάσιο. Αυτοί που έχουν κλείσει με την Thomas Cook να πετάξουν με την Condor δεν θα έρθουν. Οι λίγοι που έκλεισαν απευθείας με την Condor θα έρθουν. Αλλά οι περισσότεροι έχουν κλείσει μέχρι μέσω της Thomas Cook αλλά και της Neckermann, της γερμανικής, που και αυτή είναι θρηγατρική της Thomas Cook. Όλοι αυτοί δεν θα έρθουν. Το θέμα είναι τώρα πώς θα τους πάρουν πίσω από εκεί που είναι. Η Γερμανία δεν πληρώνει το γερμανικό κράτος τα έξοδα. Έτσι είναι ο νόμος. Οι περισσότεροι όμως έχουν ασφάλειες. Αλλά αυτή τη στιγμή περιγράφουν εδώ την κατάσταση ως τελείως χαοτική. Ένας τεράστιος σοκ στον τομέα του τουρισμού. Έναν σεισμό. Και όπως σας είπα, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες. Είναι στο μέτωπο πραγματικά αυτή τη ιστορία η χώρα μας. Για να όμως προς το παρόν έχουμε καλά αντανακλαστικά. Παντελή, σε ευχαριστούμε και πολύ. Και πάντως έχουμε καλύτερη συμπεριφορά από πολλούς άλλους. Ακριβώς. Δείχνουμε πολύ καλά τα αντανακλαστικά μας. Δεν πετάξαμε ανθρώπους στον δρόμο. Όχι, αντιθέτως, φροντίσαμε οι άνθρωποι αυτοί να θέλουν και πάλι να επιστρέψουν στη χώρα μας παρά τα προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιακουμέλος είναι ξενοδόχος στη Ζάκυνθο. Καλή σας ημέρα. Για πάμε μπροστά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιακουμέλε. Από τη βροχερή Ζάκυνθο. Θα μας δώσετε λίγο το την κλίμα εικόνα που υπάρχει στο εκεί νησί, πέρα. Αν έχετε προβλήματα, αν έχετε, πόσους έχετε εκεί, πόσους τουρίστες έχετε οι οποίοι διέμεναν σε ξενοδοχεία και μέσω της Thomas Cook. Ήταν χθες βέβαια γύρω στις 4.000 πελάτες του Thomas Cook στον αέρα. Mm-hmm. Έχουν φύγει, είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Ναι, είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Ναι. Το πρωί. Κυρία Γιακουμέλε, ένα λεπτό, γιατί ακούσαμε για διάφορα απίστευτα περιστατικά στη Μαγιόρκα. Ας πούμε, τους πετάγανε τους ανθρώπους ή τους κλειδώνανε μέσα και τους λέγανε τα λεφτά. Αλλιώς δεν φεύγεις, τους λέγανε. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να αποχωρήσουν παραμένουν στα δωμάτια τους, έχουν πάει στο αεροδρόμιο περιμένοντας την πτήση τους. Τι συμβαίνει? Δεν έχουμε τον κύριο Γιακουμέλο. Κύριε Γιακουμέλε, έχει πέσει η γραμμή. Όχι, ωραία. Το είδαμε και νωρίτερα και με τον κύριο Τάσιο ότι τέτοια περιστατικά δεν έχουμε στη χώρα μας. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες οικονομικές συνέπειες. Έτσι δεν είναι αστεία η ιστορία εδώ πέρα. Καθόλου. 500 εκατομμύρια ζημιά. Λοιπόν. Τον έχουμε πάλι τον κύριο Γιακουμέλο. Να μας πει μια φράση ακόμα πριν τον ευχαριστήσουμε. Πέφτει η γραμμή. Πέφτει η γραμμή. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, διαγωνισμός, έτσι. Έχουμε το διαγωνισμό μας, να τον θυμίσουμε. Έχουμε την δωρεπιταγή των 3.000 ευρώ από την Greco Strom, αμιγώς ελληνική εταιρεία. Εδώ και 55 χρόνια επενδύει στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Μάλιστα, έχουμε και νέο κατάστημα το οποίο άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Και το Opel Corsa. Το 1400 κυβικά, 90 άλογα, η επαιτειακή έκδοση αξίας 13.500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 11 Οκτωβρίου. Διεκδικήστε το τηλεφωνώντας στο αποσταθερό ή κινητό στο 14999.
πρέπει να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή στέλνοντας μήνυμα στο 1499, γράφοντας open, ενώ αφήνετε κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Επιστρέφουμε καλή σας ημέρα, 32 λεπτά μετά τις 9. Πάμε γρήγορα στο εθνος.gr. Τάσος Οικονόμου είναι εκεί, θα γιατί τον συναντήσουμε. Γιατί φαίνεται ότι είχαμε τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι. Ανάβουν τα αίματα μάλλον. Ναι, έναν έντονο διάλογο μεταξύ Τσαβούσογλου, Χριστοδουλίδη. Ναι, ναι. Και μάλιστα όλα αυτά μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Θα λέγαμε ότι οι διαπραγματεύσεις, οι κρίσιμες αυτές διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα μεταφέρθηκαν πια μπροστά στο φακό της τηλεοπτικής κάμερας, καθώς τα τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν καρέ-καρέ την απρόσμενη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όταν μιλούσε με δημοσιογράφους ο κ. Τσαβούσογλου, τον πλησίασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και του επεσήμανε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και τον παρότρινε να συμφωνήσουν σε αυτή τη βάση. Κατά τη διάρκεια του έντονου διαλόγου που είχαν, παρά το γεγονός ότι συνέχισαν να συνομιλούν χαμογελαστοί, ο κύριος Τσαβούσογλου του είπε ότι αυτό το ζήτημα υπήρξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συζητήθηκε, για να του αναφέρει διαρκώς ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι όχι, δεν έγινε πάνω σε αυτή τη βάση συζήτηση και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Το πλάνο δεν έχει ταξιδέψει ακόμη. Θα το δούμε στα μεσημέρι. Έρχεται. Το πλάνο είναι. Θα είναι ένα από τα πλάνα της ημέρας αυτό. Από την το διάλογο αυτό. Επίσης, να επισημάνουμε ότι 12 με 3 τα online μέσα ενημέρωσης συμμετέχουν στη στάση εργασίας που έχει προκηρυχθεί για σήμερα. Τάσο, ένα λεπτό. Να δούμε ξανά την εικόνα από το έθνος.gr, σας παρακαλώ πολύ, από την πρώτη σελίδα του έθνος.gr. Εδώ, Thomas Cook. Τα αφεντικά της πήραν 34 εκατομμύρια μπόνους, ενώ η εταιρεία πτώχευε. Μεγάλο ακριβώς. Θέμα. Ακριβώς. Είναι μία ακόμη από τις φοβερές προεκτάσεις που έχει αυτή η ιστορία, που έχει προκαλέσει σεισμό στον τουρισμό σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και να έρθει... Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκης, στην πλατεία Κλαθμόνος, γιατί είμαστε μία ώρα περίπου πριν ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πλατεία Κλαθμόνος, εδώ που στις 10.30 θα ξεκινήσει η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στις 11 εκείνη της ΑΔΕΔΗ. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα μέλη των δύο παρατάξεων να φτιάχνουν εδώ τον χώρο, να κρεμάνε πανό. Ωστόσο, έχω δίπλα μου τόσο τον κύριο Μιλωνά, ο οποίος είναι πρόεδρος των υπαλλήλων κέντρου της Αθήνας και Πειραιά, και τον αντιπρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Μπράτη, οι οποίοι θα μας δώσουν την εικόνα και το παλμό της συγκεκριμένης συγκέντρωσης που θα γίνει σήμερα για στο κέντρο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν. Είμαι πρόεδρος στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, που κάνει τη διεξαγωγή αυτή μαζί με την ΑΔΕΔΗ. Συνδιοργανώνουμε αυτή την απεργία σήμερα. Μαζί με πολύ μεγάλες, όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες της χώρας. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ήδη το νομοσχέδιο πήγε προς τα πίσω. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Μιλωνά, θέλουμε να μας πείτε τα κορυφαία σημεία με τα οποία του αναπτυξιακού, με τα οποία αντιδράτε. Πολύ ωραία. Είναι, για μένα τα βασικά σημεία είναι η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, οι τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας που ουσιαστικά οδηγούν σε ελεύθερες οικονομικές ζώνες, άρα οι εργαζόμενοι αναπεριοχή θα έχουν διαφορετικούς μισθούς και γενικότερα με αυτό το πολυνομοσχέδιο πηγαίνουμε σε μείωση μισθών. Δεύτερο είναι η κατάργηση του ΟΜΕΔ και ουσιαστικά η χειραγώγηση των συνδικάτων με δύο παρεμβάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές εναντίον των συνδικάτων. Να ακούσουμε και τον κύριο Μπράτη, Ελευθερία. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μπράτη. Κύριε Μπράτη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπράτη. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μπατής δεν έχει επιστροφή, οπότε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να του κάνετε, να το ρωτήσουμε, παρακαλώ, εάν η χθεσινή απόφαση του κυρίου Βρούτσι για την επέκταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης μέχρι το τέλος του 2019 θεωρείται με αλφαγιώτα
ως κίνηση καλής θέλησης, ως μια παρέμβαση για την εκτόνωση της ένδασης. Αν ήταν μια πράξη καλής θέλησης, ο κύριος Βρούτσης, πρέπει να τονίσω εξ αρχής ότι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο Υπουργείο Εργασίας θυμίζει, θα έλεγα, παλιότερες εποχές, κακές και για τους εργαζόμενους και για το συνδικαλιστικό κίνημα. Μπήκε με τον προηγούμενο νόμο που ψήφισε και κατάργησε δύο θετικές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις. Η μία έχει να κάνει με την αιτιολόγηση της απόλυσης, κάτι το οποίο είναι σε βάρος των εργαζόμενων. Στη συνέχεια άνοιξε εκ του μη όντως το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου, πατώντας, αν θέλετε, πάνω στη ρύθμιση που είχε κάνει η κυρία Χτσιόγλου που πρωτοάνοιξε το θέμα, και γενικεύει μια επίθεση στα εργασιακά, σαν να μην γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα και τις εργασιακές σχέσεις ζούγκλας που υπάρχουν. Φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση νομοθετεί και θεσμοθετεί υπέρ, θα έλεγα, του ΣΕΒ, των επιχειρηματιών, πιστεύοντας ότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη με χαμηλούς μισθούς, δηλαδή με μισθούς 300 και 400 ευρώ. Στο δε δημόσιο τομέα καθιερώνει για πρώτη φορά τις σχέσεις εργασίας, τις ελαστικές, μέχρι ένα εξάμηνο με 4 ώρες εργασία, χωρίς από εκεί και πέρα να γνωρίζει ο εργαζόμενος που θα πάει. Θέλω πραγματικά να πω ότι πώς νομιμοποιείται αλήθεια μια κυβέρνηση να λέει στα συνδικάτα ότι για να μπορέσουν να πάρουν μια απόφαση χρειάζεται να παρίσταται το 50-1% των μελών τους, όταν η ελληνική κυβέρνηση, οι βουλευτές στο κοινοβούλιο έχουν βγει με το 58% συμμετοχής. Στις προηγούμενες εκλογές σε 17 νομούς της χώρας η συμμετοχή ήταν κάτω από το 50% των Ελλήνων πολιτών. Πώς νομιμοποιείται να περνά τέτοιες διατάξεις στη Βουλή, και με αυτό το ερώτημα, και μάλιστα όταν είναι γνωστό ότι 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες. Ούτως ή άλλως θα καλύψουμε το Open, θα καλύψει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Νίκη την Λιμπεράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να έχουμε έναν από τους κυρίους αύριο κοντά μας. Να δούμε πώς πήγαν οι κινητοποιήσεις τους μαζί με τους πολιτικούς μας. Καλή σας ημέρα. Θέλω να κάνουμε ταξίδι στον κόσμο. Πάμε. Θέλω να υποδεχθούμε τη Δήμητρα τη Μανιαβού κοντά μας. Τη Δημητρούλα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο των social media. Κυρίως να ξεκινήσουμε από το hashtag Καραμαλής. Ναι, γιατί μάθαμε ότι έγινε. Αυτές τις ώρες έτσι είναι πολύ δημοφιλές. Στα social media. Ο κύριος εγκαταλείπει την πολιτική. Ότι αποχωρεί από την. Διακινήθηκε η είδηση λοιπόν ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής φαίνεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική σκηνή και ότι αυτή θα είναι η τελευταία του θητεία στο βουλευτικό αξίωμα. Πάρτι έγινε στο Twitter. Είχαμε σχόλια χρηστών, πολλά από τα οποία καυστικά. Αλήθεια, ο Καραμαλής που αποχωρεί από την πολιτική ήταν ακόμη στην πολιτική. Εγώ νόμιζα είχε πάει σπίτι του εδώ και χρόνια. Ήταν ένα. Από αυτά, ο Καραμαλής αποχωρεί από την πολιτική, δηλαδή σαν να λέμε η Αντωνιάδου εγκαταλείπει την καριέρα της στην NASA. Ναι. Έτσι, αποσύρεται από την πολιτική ο Καραμαλής και πρώτη φορά θα βγει στη σύνταξη, συνταξιούχος. Καυστικά τα σχόλια, έχουν υπολογίσει πόσο μας κόστησε. Έχουν μάλλον υπολογίσει πόσο μας κόστησε ο Βαρουφάκης, αλλά αποφεύγουν να υπολογίσουν πόσο μας κόστησε ο Καραμαλής. Αφήνουμε τον Καραμαλή, πάμε στον Ερντογάν. Πάμε στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο οποίος πριν αποχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισκέφθηκε ένα τεχνολογικό φεστιβάλ το οποίο διοργανώνει ο γαμπρός του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Μπήκε σε ένα καινούριο αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε, τζιπ μάλιστα τουρκικής κατασκευής. Με ταχύτητες, λέει, του λένε είναι αυτόματο, πρόεδρε. Λοιπόν, το έκανα εκεί πέρα test drive. Αλλά βρήκε πολλά κουσούρια. Ρωτούσε γιατί το τιμόνι στρίβει πολύ εύκολα, γιατί το παράθυρο δεν κατεβαίνει μέχρι κάτω, γιατί η μηχανή κάνει τόσο θόρυβο. Ήταν ένα βίντεο το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου. Και η Εμινέα απασχόλησε, και το αυτή, διαδίκτυο κυρίως, για τη μαντήλα. Έτσι, η γυναίκα του Τούρκου Προέδρου έχει αλλάξει τον τρόπο που δένει τη μαντήλα της. Ενώ πρώτα το έδαινε σφιχτά γύρω από το λαιμό της, τελευταία στις διακοπές επειδή ήταν σε χαλαρό μουντ. Το έχει χαλαρώσει. Οι χρήστες αναρωτιούνται τώρα για ποιο λόγο, αν σημαίνει κάτι αυτό, για ποιο λόγο το έκανε και αν της πάει, αν της ταιριάζει ο ένας ή ο άλλος τρόπος. Πάμε στη Βρετανία, όπου φαίνεται ότι ο Τόμας Κουκ τελικά δεν θα προχωρήσει στο γάμο που είχε προγραμματίσει. Λοιπόν, πρόκειται για έναν Βρετανό τουρίστα ανάμεσα στους χιλιάδες που δυστυχώς εγκλωβίστηκαν λόγω της κατάρρευσης του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Τον λένε και αυτόν Τόμας Κουκ. Είναι από τις 18 Σεπτεμβρίου μαζί με τη σύντροφό του στη Ρόδο. Είχαν κλείσει μάλιστα γαμήλιο πακέτο με την Τόμας Κουκ. Γαμήλια δεξίωση και μάλιστα η μισή από τους καλεσμένους επίσης είχαν κλείσει πακέτα
με την Thomas Cook. Φαίνεται ότι ο γάμος μάλλον δεν θα γίνει. Είναι προγραμματισμένος για τις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορεί και να είναι θέλημα Θεού τελικά. Τι να πω. Και διάβασε τους ενήλικους στο δωμάτιο του Γιάννη Βαρουφάκη. Όχι, δεν το διάβασα. Να το διαβάσεις, γιατί λοιπόν, η Guardian νομίζω λέει ότι. Ο Βρετανικός Guardian. Είναι ακριβώς ανάμεσα στα 100 καλύτερα βιβλία. Στα 100 λοιπόν καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα. Οι ενήλικοι στο δωμάτιο. Το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη που έγινε και ταινία από τον Κώστα Χαβρά. Τα 100 καλύτερα βιβλία εννοεί τα 100 πιο εμπορικά. Ή τα 100 καλύτε, πιο ποιοτικά. Μάλλον σε θέμα ποιότητας. Βάλ το όπως θέλεις εσύ, ναι, τώρα. Στην 80... Διάβασε το πάντως. Στα 100 είναι. Στην 86η θέση. Ξεπέρασε μάλιστα και την δημιουργό του Harry Potter, την J.K. Rowling. Φαίνεται ότι ο Βρετανικός τύπος έχει ιδιαίτερη εκτίμηση το Γιάννη Βαρουφάκη. Τι να πούμε. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, θα, ναι, κάνουμε, θα πάμε στον Πειραιά. Θα συναντήσουμε την Αδαμαντία τη Λιόλιου. Και εκεί έχουμε κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι μετά την προσφυγή των εφοπλιστών. Το πρωτοδικείο έκρινε παράνομη. Αλλά όχι καταχρηστική. Όχι καταχρηστική την σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατών. Εκείνοι επιμένουν και από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί αύριο θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία Αδαμαντία. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε2, στον Πειραιά, στο οχηματογωγό πλοίο Μύκονος Παλάς. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι ναυτεργάτες, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το πολυνομοσχέδιο. Είναι στα πλαίσια φυσικά της γενικότερης απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας που διεξάγεται σήμερα. Από τις 6 το πρωί σήμερα, λοιπόν, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, μέχρι και αύριο, Τετάρτη, μέχρι τις 6 το πρωί και πάλι. Όντως, χθες συγκεντρώθηκαν οι ναυτεργάτες έξω από το πρωτοδικείο Πειραιά, καθώς κρίθηκε η απεργία παράνομη αλλά όχι καταχρηστική. Όμως, οι ίδιοι επέμεναν ότι θα συνεχίσουν την απεργία τους. Πιστεύουν ότι καταπατούνται τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα από το πολυνομοσχέδιο αυτό. Και φυσικά τους αντικρούεται η άποψή τους από τον Σύνδεσμο Ακτοπλών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πολυνομοσχέδιο δεν θίγει ούτε τους ίδιους τους ναυτεργάτες, αλλά και φυσικά παρακολύεται σε κάθε περίπτωση την περίοδο αυτή η μετακίνηση τουριστών, αλλά κυρίως και αλλοδαπών. Και αναμένουμε τις κινητοποίησεις τους, συγκεντρώνονται σιγά-σιγά και σε λίγη ώρα θα είναι πιο δυναμικό το παρόν τους εδώ των ναυτεργατών. Και αγαθών μαζί και προϊόντων. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους που κάλυψαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των αντιδράσεων στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε.